Να πω ότι έχουν προσέλθει ο κύριος Τσούκης, ο κύριος Βαλάτας, ο κύριος Μπελετσιώτης και ο κύριος Δαβάκης. Για να μην μακρηγορήσουμε πολύ, θα παρακαλέσω τους αρχηγούς των παρατάξεων να είναι φιδωλοί στις τοποθετήσεις τους και στις ερωτήσεις τους και ο Δήμαρχος να παίρνει το λόγο, εφόσον το θέλει άμεσα, αν όχι, στο τέλος του κάθε ομιλούντος. Παρακαλώ, το λόγο το έχουν πάει οι αρχηγοί των παρατάξεων. Απλά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής, γιατί είπαμε ευχαριστώ σε όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά άφησα μόνο τον κύριο Κοντονή που θέλω να του πω ειδικά προσωπικά ευχαριστώ, καθότι συμμετείχε στα περισσότερα συμβούλια από το ακροατήριο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους εθελοντές, γιατί υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι δίνουν πολύ χρόνο σε ημερήσια βάση να ασχολούνται και να συνεπικουρούν τις υπηρεσίες και να συνεπικουρούν και τους αιρετούς. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους και είναι πιο σημαντικό ότι το κάνουν χωρίς να παίρνουν δόξα, χωρίς να αμείβονται, μένοντας στη σκιά των δράσεων και των ενεργειών τους, και γι' αυτό τους αρμόζει ίσως μεγαλύτερο ευχαριστώ από τους εμφανείς ήρωες. Οι αφανείς ήρωες αξίζουν περισσότερα μπράβο. Συμφωνώ και παυξάνω. Ναι, κύριε. Όλοι έχουν, και όχι μόνο Δημοτική Σύμβουλη, αλλά και το ακροατήριο κάτω. Είπα, αρχίζω από τους αρχηγούς των παρατάξεων. Προηγουμένως τον είχατε. Α, συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν κάτσε να ανοίξει, γιατί δεν είναι ανοιχτό. Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που ήθελα να πω, λοιπόν, είναι ότι διότι και στην προηγούμενη συναντρίαση, που ήταν η πρώτη σας, σε ένα προκύψαν θέμα που είχε να κάνει με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων, δώσατε το λόγο μόνο στους αρχηγούς των παρατάξεων. Δεν υπάρχει κανονισμός που να δίνεται το λόγο μόνο στους αρχηγούς των παρατάξεων. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε προκύψαν θέμα, είτε είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, είτε προκύπτει εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε λοιπόν, όχι, δεν το λέω μόνο εσάς, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει στο Δημοτικό Σύμβουλο να ομιλήσει. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είπατε ότι μόνο οι αρχηγοί των παρατάξεων μπορούν να μιλήσουν και το δέχτηκα, γιατί ήταν το κλίμα λιγάκι αυτό. Συνοήθηκα και με τον Δήμαρχο να μην πάρω το λόγο, γιατί θα είχαμε εδώ περιστορίες. Αλλά να ξέρετε ότι σε κάθε περίπτωση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κοντονή. Εγώ θα κοιτάξω στα πρακτικά εάν έχω πει τη λέξη μόνο. Δεν νομίζω, γιατί είμαι συνδικαλιστής χρόνια και ξέρω ποιος έχει το δικαίωμα να μιλεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το λόγο η αρχηγή αρχικά. Ο κύριος Πανάς, ο κύριος Δόγκας, ο κύριος Πασακυριάκος, ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Μποτόπουλος και ο κύριος Κοντονής. Α, και εγώ θέλω να πω. Κύριος Βαλάτας, άλλος. Ματόπουλος. Ο Μποτόπουλος είναι άλλο κόμμα. Θάνο, συγγνώμη. Ο κύριος Τσούκης, άλλος. Παρακαλώ. Κύριε Πανάγη, το λόγο. Δεν άνοιξε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Παρακολούθησα, όπως και όλοι οι παρευρισκόμενοι, με προσοχή την παρουσίαση του Δημάρχου, η οποία ήταν, πιστεύω, πολύ αναλυτική. Όπως έχω πει πολλές φορές, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε συζητήσεις που κάνω με φίλους, συνεργάτες, δημότες, η παράταξή μας είναι μαζί στα θετικά και όταν βλέπει κάτι αρνητικό, είτε μέσω του Δημάρχου και των δομών του Δήμου, είτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζει την άποψή της πάντα για το καλό της πόλης. Έτσι λοιπόν λειτουργούμε και έτσι θα λειτουργήσουμε, αγαπητέ Δήμαρχε, στο θετικό έργο, το οποίο τις περισσότερες φορές εξελίσσεται και αρκετά γρήγορα.
και για αυτές τις τοποθετήσεις μου κατά καιρούς από τους διαφόρους συμπολίτες μου είτε συνεργάτες μου κατακρίνομαι. Ο λαός λοιπόν εξέλεξε δήμαρχο τον Γρηγόριο Κωνσταντέλο, την παράταξή μας πολύ κοντά όπως πολύ γνωρίζουμε σε ψήφους και ζητάει και από τη δική μας παράταξη να συμβάλλουμε σε όλα τα καλά που προχωράει ο Δήμος και αυτό θα πράττουμε. Αυτό που έχω σαν παρατηρήσει, γιατί η συνέχεια του Δήμου, η συνέχεια της πόλης, η συνέχεια του έργου είναι σε θετική κατεύθυνση, είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πράσινο, μεγαλύτερη έμφαση στις παιδικές χαρές και να προσπαθήσουμε μέσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ξέρουμε όλοι ότι έχει ο Δήμος, να είμαστε πιο γρήγοροι στα έργα μας, ώστε να αλλάζει πιο γρήγορα η εικόνα της πόλης μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πανά για το χρόνο. Ο κύριος Αδαβάκης έχει το λόγο. Δεν άνοιξε. Θα τα άνοιξε πάλι. Δεν ανάβει. Το βαθώ και δεν άνοιξε. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ο απολογισμός αυτός είναι καθιερωμένος από τον 34-63 και είναι ετήσιος. Βέβαια, φίλε Γρηγόρη, έρχεται να γίνει επαιτειακός σε συνέχεια της παρουσίασής σου στο διβάνι, της εκδήλωσης αυτής που έκανες για τον κόσμο της Βάρης Βουλής Βουλιαγμένης. Έρχεται να το κάνεις και επισήμως κατά νόμον στο δημοτικό, στο δημοτικό κτίριο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η ειδική δημόσια συνεδρίαση και ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση του Δήμου και της διοίκησης και το πρόγραμμα της δημοτικής δράσης. Στα πλαίσια της παραπάνω υποχρέωσης δημοτικής αρχής, θα περίμενε κανείς να έχουμε στα χέρια μας ενημερωτικά με την υπογραφή της δημοτικής αρχής και όχι υπηρεσιακών παραγόντων και συγκεκριμένων υπαλλήλων. Με ξένησε αυτό το γεγονός, βέβαια δεν είναι εδώ οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Άλλωστε, δεν κρίνονται αυτοί τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πρέπει να παραδεχτούμε και ως τέος Δημοτική Αρχή αλλά και ως νήν αντιπολίτευση ότι αυτός ο Δήμος τελεχώνεται, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, από πολύ άξιους υπαλλήλους. Στη σημερινή συνεδρίαση, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή και φορολογούμενος σε αυτό το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις, όπως καλώς είπε ο κύριος Ψαλίδας. Η αντιπολίτευση στις επιμέρους παρατάξεις, συμμετέχοντας στα δημοτικά συμβούλια, εγώ προσωπικά, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες τη στιγμή που τα θέματα προωθούνται για ψήφιση στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν πως σήμερα καλό είναι να ακούσουμε δημότες και κατοίκους που δεν υπάρχουν και άλλους φορείς. Και αυτό έχει σημασία για σένα περισσότερο και για τη Δημοτική Αρχή, διότι σε αυτή την πόλη, τη χρονική αυτή στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πέραν της μαγικής εικόνας που προβλήθηκε. Είναι προβλήματα καθαριότητας, συντήρησης κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών, καταβλισμού Αθηγκάνων. Στο σπίτι μου μπήκαν 25 Μαρτίου οι Αθήγκανοι, στη Βάρκεζα, πολεοδομικά προβλήματα, προβλήματα στα νεκροταφεία και άλλα πολλά. Διαβάζοντας εισηγητικά των υπαλλήλων, διαπίστωσα ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης. Πρέπει να ξέρουμε όλοι και να μην βαυχαλιζόμαστε ότι η εκπόνηση μελέτης είναι σαφώς ένα βήμα. Δεν είναι όμως ένα πεπραγμένο. Ο δρόμος προς την ολοκλήρωση είναι μακρύς και ελπίζω ότι η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας τη μεγάλη λίστα των μελετών που έχει εκπονήσει, θα την αξιοποιήσει προς υλοποίηση στα πλαίσια της θητείας της και δεν θα παραδώσει απλώς μελέτες για την επόμενη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Ρωμαϊκή. Ο κύριος Ματόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ θέλω να εκφράσω και να συγχαρώ τα στελέχη του Δήμου που υλοποίησαν αυτό το έργο που είδαμε και στην πλάτη τους θα είναι και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα υλοποίηση του υπόλοιπου. Εγώ θα να κάνω ανάλυση με βάση τα εισηγητικά των διευθύνσεων, όπως ξέρετε πάντα είμαι λίγο πιο αναλυτικός, και θα ενσωματώσω και κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις και προβληματισμούς που έχουν και πολίτες που είχα συζήτηση μαζί τους. Ξεκινώντας από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, πολύ θετικό είναι ότι έχουμε μια ψηφιοποίηση του αρχείου, η οποία θα μας είναι
χρήσιμο εργαλείο για να ανατρέχουμε στις αποφάσεις και να βλέπουμε τη συνέχεια της υλοποίησής τους. Για τη διεύθυνση περιβάλλοντος, αυτό είναι από πολίτες. Πολλές φορές έχετε εξηγητικό από τη διεύθυνση Πασίνου για κόψιμο δέντρου, το οποίο δημιουργεί προβλήματα είτε σε εισόδους σπιτιών, είτε σε απογοητευτικά, είτε σε ίδρυση. Αυτά κόβονται και παρόλο που ήταν πεσμένο το έργο, τα κούτσουρα με τις ρίζες μένουν για μήνες πολλούς, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν πεσμένο να κοπεί. Γιατί αν ήταν βλάβη στο σύστημα άδρευσης ή αποχέτευσης, θα γινόταν το έργο αμέσως. Αυτό το παράπονο των πολλοί δημότες, γιατί γίνεται σπευμένα το κόψιμο και μετά τα κούτσουρα με το ριζικό σύστημα παραμένουν για μήνες και χρόνια. Ένα άλλο επίσης που μας τέθηκε σαν ερώτημα και είναι δικιά μας εύλογη απορία για το ΠΕΦΚΟ στην Αθηνών και Καβουρίου, που πρόκειται να γίνει με χορηγία υποστήριξη, πότε αυτό πρόκειται να ολοκληρωθεί, γιατί το βλέπουμε και το υποστήλωμά του όλο και αποσταθρώνεται. Ένα επίσης πράγμα που δεν είδαμε στο τμήμα περιβάλλοντος είναι αν τελικά, όπως μας είχε ειδοποιήσει ο κ. Μαβασάκης, κατατέθηκε η πρόταση για την αναθεώρηση και επάυξη των σημείων δειγματοληψίας για τον έλεγχο της ποιότητας υδάτων, το οποίο, από ό,τι μάθαμε από την Γενική Γραμματεία Υδάτων που είχαμε μια επίσκεψη, πρόκειται να γίνει άμεσα η αναμόρφωση και είμαστε σε αναμονή να δούμε αν θα έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις του Δήμου. Και επίσης πάλι για το όρμο Ζόσκα, όντως αυτές οι παρεμβάσεις έγιναν οι εξερσώσεις επί του Αιγιαλού. Εσκαφικά μηχανήματα δημιούργησαν ένα αυξημένο χώρο στις παραλίες που μάλλον είναι για επιπλέον χωροθέτηση ομπρελών. Λίγο το τελευταίο, ξαναπέσω. Για τον όρμο Ζόσκα πήγα και είδα, όντως έχει γίνει εκβραχισμός και μάλλον έχει γίνει αύξηση του χώρου της παραλίας και εκεί προφανώς πρόκειται για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα χωροθέτησης ομπρελών. Για την ΙΔΟΜ. Αναφέρει ότι ο Δήμος έχει επιταχύνει για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Προσπαθεί να βρει τρόπους για να επιταχύνει την ανακαίνιση των ξενοδοχείων και να μην συμπεριληφθούν στον ενιαίο, όπως ορίζει και ο νόμος, αδειοδότηση για το ΣΚΑΔΑ. Θέλω να μας πείτε τι έγινε σε αυτό και αν έχει υλοποιηθεί, γιατί αν ακολουθήσει την πεπατημένη των ΣΚΑΔΑ με την νομοθεσία, θέλει πάνω από 2 χρόνια για την έναρξη των εργασιών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υποβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Για την παραχώρηση του παραχτίου μετόπου που αρχικά τοποθετηθήκατε, θέλω να ρωτήσω, μια και η υπόθεση της ΚΜΕΚ δείχνει ότι έχει κάποια κολλήματα και πάμε σε παραχώρηση της περιοχής εκεί, η ΕΤΑΔ που μας το παραδίδει αυτό είναι διατεθειμένη να μπει σε δικαστικό αγώνα με τη ΜΕΚ για να διεκδικήσει το δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής ή θα μας το παραδώσει με βάρος. Επίσης, το απολογιστικό της ΙΔΟΜ αναφέρει ότι στο χρηματολόγιο έγιναν συμπληρωματικές δηλώσεις, διευκρινήσεις και ενστάσεις. Γιατί κάναμε συμπληρωματικές δηλώσεις και αυτές εξ αρχής δεν είχαμε συμπληρώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και τα κάναμε εκ των υστέρων. Επίσης, το περιβόητο σύστημα, το GIS που μας είπατε και έγινε η παρουσίαση, ακόμα δεν έχει δοθεί σε χρήση. Για μας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μελετάμε τα θέματα του Δήμου σε επίπεδο χωροταξίας και θα θέλαμε να το έχουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Επίσης, για την διαπράτηση της Βασιλείας Παύλου, όχι μόνο στο κομμάτι του Ασκληπίου που θα συζητήσει και αύριο το Τοπικό Συμβούλιο σαν πρώην ηρεσίας και το αναφέρατε, αλλά και στο κομμάτι του υπόλοιπο, το οποίο είναι οι ιδιοκτησίες από την άλλη μεριά στην εκβολή της προς την παραλιακή. Πότε θα γίνει αυτή η διαπράτηση για να αποσυμφοριστεί λίγο η εμπορική κίνηση από το κέντρο της πόλης. Για την τεχνική υπηρεσία είπαμε εκεί για τον Αστέρα ότι όντως τα έργα έχουν βρει αρχαία και καθυστερεί. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αν έχουμε χρονικό προσδιορισμό. Ένα άλλο σοβαρό θέμα το οποίο εμάς μας απασχολεί έντονα και είναι το περιβόητο ασανσέρ στο Δημαρχείο. Πότε θα υλοποιηθεί αυτό για να μπορούν να έχουν πρόσβαση δημότες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά. Για τις διαγραμμίσεις, κωδικός, αγορά αναλωσίμων, ιστορίας, αγορά σαν μηχάνημα, πότε θα ολοκληρωθούν στα κέρια σημεία και κεντρικά σημεία του Δήμου. Είπαμε για το Ασκληπείο και θα το συζητήσουμε αύριο, θα το δούμε για την δημοτική συγκοινωνία. Αύριο συζητιέται πάλι στο τοπικό, η δεύτερη φάση, θα το δούμε αναλυτικά και θα τοποθετηθούμε εκεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την καταπολέμηση αεροπορικής χορύπασης, όπως είπατε, μια μελέτη η οποία είναι από πέρυσι και έρχεται και φέτος. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το ελικόπτερο που πρέπει μεσημέρι πριν από τα κεφάλια μας και μας εκνευρίζει. Λοιπόν,
και ταυτόχρονα λάβουμε υπόψη μας ότι με την. Εγώ έπρεπε να σας ρωτήσω αυτό. Βγήκε σε μένα. Εσείς είχατε προχθές συνάντηση μαζί του. Δεν είχα, δεν το ρώτησα ειδικά. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Λοιπόν, επίσης να πούμε σχετικά με αυτό ότι με την ανάπλαση και χωροθέτηση των καινούριων μορφών τουρισμού θα έχουμε και το φαινόμενο των υδατοδρομίων με τα υδροπλάνα στην περιοχή μας και στο ελληνικό, το οποίο θα επιβαρύνει μαζί με τα υλικοδρόμια που προβλέπονται σε, αυτές τις, σε αυτά τα εσκαλά τρομερό φόρτο κυκλοφοριακό πάνω από τα κεφάλια μας. Είστε εναντίον των υδατοδρομίων? Εξαρτάται. Έτσι, μπράβο. Δεν είμαι κατά. Αλλά δεν είμαι και υπέρ με την έννοια που το θέτετε εσείς, χωρίς όρους. Για την διεύθυνση οικονομικών και την περιουσία. Ο ισολογισμός μας είπατε ότι θα έρθει εντός των επόμενων ημερών. Υπεγράφει ναι, και δημοσιογραφεί. Ωραία. Τα περίπτερα. Βιαστήκαμε να θεωρήσουμε κάποια ότι δεν ανταποκρίνουν, ότι πρέπει να κλείσουν. Παρατηρούμε ότι αυτά που χειρεύουν έχουν κλείσει. Οι άνθρωποι έχασαν το μεροκάματό τους και παραμένουν επί μήνες στη θέση τους ανενεργά και να καταραίουν και να δημιουργούν και μια αλγινή εντύπωση στους δημότες. Μιλάω κυρίως για το Ασκληπείο και την πλατεία Ελευθερίας που περνάω καθημερινά. Τα μισθωμένα ακίνητα, όπως αυτό στην πλατεία Γεωργακοπούλ και αλλού, τα οποία έχουν εδώ και ένα εξάμηνο και πλέον γίνει δημοπρασίες και ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί οι χρήστες, και αν ο Δήμος κάνει έσοδα από αυτό, ξεκινάει από τη δημοπρασία ή από το άνοιγμα της επιχείρησης. Για την καθαριότητα και ανακύκλωση πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουμε την υλοποίηση και με του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. Και με στενοχώρια είδα πάλι ότι επιμένεται στην ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, η οποία δεν προβλέπεται. Όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Ναι, όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Θα τα πούμε όταν έρθει το πρωτοβουλίο. Μια και έκανε την πάσα, θα σου πω όλος ο πολιτισμένος κόσμος, μια και κατηδία τα έχουμε επανειλημμένος. Πρώτα ανακυκλώνει και μετά ψάχνει να βρει για το υπολοιπτικό. Ας κάνουμε το πρώτο στάδιο και πάμε στο δεύτερο. Είμαστε στην αρχή του πρώτου σταδίου και εμείς προβλέπουμε για το τελευταίο στάδιο τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε επίσης το εισηγητικό της καθαριότητας και ανακύκλωσης. Επί μία δεκαετία δεν είχαν πληρωθεί δημοτικά τέλη σε οχήματα και τα οποία αποπληρώνονται αυτή την περίοδο, λέει. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το πρόστιμο στα δημοτικά τέλη, στα τέλη κυκλοφορίας είναι τεράστιο και κάθε χρονιά διπλασιάζεται. Ναι. Έτσι λες. Ολοκληρώστε, κύριε Ματόπλε. Έτσι λέει η εφορία. Ολοκληρώστε, κύριε Ματόπλε. Έτσι λέει η εφορία. Λοιπόν, εγώ δεν είπα τίποτα. Ο Ματόπουλος από αυτό, έτσι. Έτσι, εγώ είμαι πολύ προσεκτικό. Το γράφει μέσα το. Εγώ δεν το γράφω. Το γράφει ο διευθυντής. Κύριε Δαβάκη, μην παίρνετε το λόγο. Κύριε Δαβάκη, μην παίρνετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Μην ανοίγουμε τέτοιου είδους κεφάλαια τώρα, γιατί θα κλάψουν οι μανούλες. Μην κάνουμε. Κύριε Δαβάκη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι πολύ θετικό το να κουβεντιάζουμε. Για την κοινωνική πολιτική και παιδεία. Όχι, κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Ματόπουλε, να μην ακούγεται κανείς. Να μιλάμε όλοι ταυτόχρονα. Ναι. Για την κοινωνική πολιτική και το ανάλογο χαρτοφυλάκιο, θέλω να πω ότι όντως είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις εποχές κρίσης που διανύουμε, και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγάλη στόχευση σε αυτό. Να πω πάλι ότι το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο, στην ουσία, όπως ο Δήμαρχος είπε στο λόγο του, πρόκειται πλέον παρά μόνο για φαρμακείο. Χορηγεί, όπως λέει και το απολογιστικό, του μόνο φάρμακα σε 100 δημότες μας και σε συνεργασία με το ΜΚΕ Ελληνικού. Να το αυτό καλό είναι, εγώ εμείς έχουμε κάνει πρόταση, αν θέλετε να το δούμε μαζί, να το δούμε μαζί και με, το με το ελληνικό, να το αναβαθμίσουμε και να το λειτουργήσουμε, γιατί και το ελληνικό είναι επισφαλή η θέση του λόγω της ανάπτυξης του σχεδίου στο ελληνικό. Για την παιδεία, τα ΚΔΑΠ και ειδικά τα θερινά του τμήματα να τα θεσμοθετήσουμε, να τα επαυξήσουμε. Αγκαλιάστηκαν και παράγουν έργο το οποίο η κοινωνία θετικά το αποτιμά. Ένα πολύ σημαντικό, να μας ενημερώσει ότι τι γίνεται με τη μεταγραφή των σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο από τον πρώην ΟΣΚ Νιν ΚΤΥΠ. Λοιπόν, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το αυτόνομο τμήμα, είναι οι φυλακές μας, καθημερινά φροντίζουν για την ασφάλειά μας και σε πολλά επίπεδα. Και βλέπουμε ότι με τη συνεπικούρηση των εθελοντών παράγουν ένα αξιέπαινο έργο. Παρατηρούμε εδώ ότι γίνεται, λέει, καθημερινός καθαρισμός
με νερό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και σχολεία κλπ. Το ίδιο αναφέρει όμως και στο απολογιστικό της και η υπηρεσία καθαριότητας. Τελικά ποιος το πράττει, η καθαριότητα ή η πολιτική προστασία με τους εθελοντές? Εντάξει, το κοινωνικό ξενώνας Βουλιαγμένης. Το θετικά κρίνεται το έργο του, εξορθολογίζεται η λειτουργία του, παρέχει σημαντικό έργο και αναφέρει στο απολογιστικό του ότι κάνει διανομή δωρεάν γευμάτων σε συνεργασία με το Δήμο. Αυτό να αναφέρω και για ενημέρωση ότι δεν είναι διανομή, είναι παροχή γευμάτων. Η διανομή γίνεται είτε η παραλαβή των ιδίων των δικαιούχων ή με συνδρομή δημοτών άλλων που εξυπηρετούν τους ανθρώπους που δεν μπορούν να παρέλθουν, να παρευρεθούν για το παραλάβουν. Όπως πολύ σωστά είπατε στον ΟΑΠΑ, συμμετέχοντας και εμείς σε δημοτική παράταξη, στηρίζουμε το έργο του και τα πολύ θετικά του αμαυρώθηκαν κατά την άποψή μας από την απόφαση για την επιβολή τελών τροφίων στους παιδικούς σταθμούς και ελπίζουμε αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι κοινωνικό πισωγύρισμα, να αναστραφεί με κάποιο τρόπο. Για πού λέτε, για τα τροφεία στους πλουσίους? Για τα τροφεία γενικώς. Α, okay. Το αν είναι κάποιος πλούσιος ή άλλος, το φροντίζει αλλιώς ο πολιτισμένος κόσμος και δεν επιβάλλει τροφεία στα παιδάκια. Μελέτες. Δεν τα επιβάλλει στα παιδάκια, στους γονείς τα επιβάλλει. Και σε αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Εγώ έχω 25. Είναι ζήτημα, εγώ δηλαδή, κάνω παιδιά, θα ήταν στην εξαίρεση. Πολιτική οπτική αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Απλώς εμείς το αναφέρουμε τώρα στο. Ποιο? Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην απαντάτε, κύριε Ματόπουλε, μην απαντάτε, σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν γίνεται έτσι συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίζετε, ήδη πηγαίνετε. Δαβάκης, έχετε 13 λεπτά. Όριμες μελέτες. Μιλάτε. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, καλό είναι αυτές που έχουμε όριμες να φροντίσουμε να τις υλοποιήσουμε για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Ας στοχεύσουμε αυτή τη στιγμή στην υλοποίηση που θα δώσει μια ανάσα και με μελέτες οι οποίες θα έχουν στο σκεπτικό τους ότι θα μπορούν να ενσωματωθούν σε ευρύτερες εργασίες αναβάθμισης των υποδομών. Τελείωσα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ματόπουλο. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δόγκας έχει το λόγο. Α, είναι το δίπλα. Σε βολεύει το δίπλα καλύτερα? Κάτσε. Έλα, εντάξει. Δουλεύει, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους προηγούμενους αντιδήμαρχους, οι οποίοι, όπως το είδαμε και στην παρουσίασή σας, έκαναν αρκετή δουλειά. Αντίστοιχα και καλή δουλειά στους επόμενους, οι οποίοι ετέθησαν τη Δημοτική Αρχή μετά τις αρχαιρεσίες. Καταρχήν, δεν έχουμε καμία διάθεση αμφισβήτησης του έργου. Όπως βλέπουμε, οι υπηρεσίες παράγουν έργο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό και ζούμε σε ένα Δήμο που λειτουργεί. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή οι δημότες μας έδωσαν την ψήφο τους για να ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή και να επισημαίνουμε τα κακό κείμενα, πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και να αναφέρουμε κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν και μέσα από την παρουσίασή σας, αλλά και τον καιρό αυτό από παρατηρήσεις και δικές μας και καταθέσεις απόψεων των δημοτών. Μία ερώτηση που προέκυψε τώρα από την παρουσίαση που κάνετε είναι με τι ποσό τελικό, με τι κόστος δηλαδή, ολοκληρώθηκε η όλη προσφορά από τον ΣΑΚ του οικοπαίδου. Θέλουμε να μάθουμε τον τελικό απολογισμό, δικαστικά πράγματα, παλωτριώσεις, οτιδήποτε ήταν κτλ. Το δεύτερο είναι αν η ένταξη των περιοχών εντός του σχεδίου που είπατε δίπλα από το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο είναι διεκδικούμενη ή και μη, και από ποιον είναι διεκδικούμενη. Θέλουμε μία απάντηση. Τα παγκάκια που έχετε βάλει και είδα και στην παραλιακή και μπροστά εδώ πέρα είναι πάρα πολλά, είναι πολύ ωραία. Επιτέλους υπάρχουν παγκάκια, αλλά θεωρώ ότι ο τύπος αυτός από το καλοκαίρι, αυτό που θα το μάθουν οι άστεγοι, θα γεμίσει αστέγους και δεν μπορούμε να τα πάρουμε αν λάβουμε υπόψη μας ότι 4 χρόνια δημοτικής αρχής, 5 χρόνια της προηγούμενης παράταξης και 2,5 χρόνια δικά σας, έξω από την κοινωνική υπηρεσία κοιμούνται 4-5 άνθρωποι στα παγκάκια αυτά, κάνουν τις ανάγκες τους, αφοδεύονται, τρώνε, πίνουν, τα διαλύουν όλα και ακόμα περισσότερο και στην πλατεία κάτω από το σπίτι μου όταν μοιράζει η Καθολική Εκκλησία φαγητό. Αλλά δεν το θέτω αυτό γιατί είναι λίγο πιο προσωπικό. Πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα? Στη Βούλα το θέμα στάθμισης λοιπόν στο κέντρο της πόλης είναι άλυτο και πραγματικά δεν έγινε κάτι. Έστω και αν είπατε ότι η παρουσία της δημοτικής αστυνομίας ήταν τόση με αριθμούς κτλ., διαχειρίσιμο δεν έγινε το θέμα. Ακόμα δεν μπήκε μια ταμπέλα για τους ταξιτζίδες που βγαίνουν από το πάρκινγκ ανάποδα. Το λέμε τόσο καιρό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, το βλέπουν και δημότες και βγαίνουν ανάποδα στη Βασιλέως Παύλου, ανεβαίνοντας δηλαδή τη Ζεφύρου, γιατί δεν υπάρχει μια απαγόρευση, το οποίο είναι παράλογο.
στην πλατεία Ημείων εξυπηρετήθηκε μεν το να κρατάνε τα μαγαζιά κόσμο και το χειμώνα και το είδαμε αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ τα σιδερένια πλαίσια τα οποία οπουδήποτε δόθηκαν ή δεν δόθηκαν για να γίνουν σε έναν ή σε πόσους κατασκευαστές είναι βαρέως τύπου, έχουν γίνει σε πολλές πλατείες τέτοιου είδους αναπλάσεις. Εγώ στην αρχή στον κανονισμό δεν ήμουν αντίθετος με το να γίνουν τέτοια πράγματα για να κρατιέται ο κόσμος το χειμώνα, αλλά θα έπρεπε πιστεύω να είναι κάτι πιο light, γιατί αυτό κοντεύει να γίνει σπίτι, ας πούμε, το καθένα. Στη Βάρη δεν κατασκευάστηκε ούτε ένα μέτρο πεζοδρόμιο. Στη Βούλα βλέπουμε να γίνεται κάτι. Είπατε βέβαια ότι είναι πάρα πολλά για να γίνουν, οπότε με λιγενέστε. Η Βάρκησα έχει γίνει φιλόξενη μόνο για Ρωμά και αφιλόξενη για τους κατοίκους της. Είναι σβηστά όλα τα φώτα της παραλιακής. Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά μεγάλα παράπονα. Εγώ ίδιος μένω εδώ στην δημοτική κοινότητα Βούλας, αλλά συνέχεια έχουμε προβλήματα, συνέχεια στο Facebook μας στέλνουν μηνύματα και σε κάποια δεν απαντάμε και μακακώνουν κιόλας ότι είμαστε μαζί με τη δημοτική αρχή στο να μην λέμε τα προβλήματα, αλλά είναι πάρα πολλά και καλό είναι να το δείτε αυτό το θέμα. Η Βουλιαγμένη μοιάζει πιο παρατημένη από ποτέ. Την είχαν παρατήσει, προηγούμενη που ήταν και δημοτική αρχή από τη Βουλιαγμένη προερχόμενη. Πραγματικά πλέον είναι κατάδια, είναι χρέπια όλα, είναι επικίνδυνα τα ξύλινα κάγκελα. Το μόνο που και καλά την κοσμεί για κάποιους, για εμάς σαν παράταξη, όχι για τους φίλους μας, είναι τα δύο τα αγάλματα, τα οποία σας έχω πει τις απόψεις μου πάνω στις πλάκες και το ότι μπορεί και να πέσουν, να ρηγματώσουν και να πέσουν. Είπα και ανέβασα και στο Facebook σε μορφή απλά έτσι τύπα, ας πούμε, το ότι οι κάμπιες κρέμονται πάνω από τα πεζοδρόμια σε όλα τα μαγαζιά στην παραλιακή της Βουλιαγμένης. Είναι θέμα αυτό και είναι και θέμα οι αλλεργίες. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να ξεστήσει κάποιος και να πέσει να σκοτωθεί. Το ζήτημα είναι ότι άμα σου πέσει πάνω σου και έχεις αλλεργικό άσθημα, παθαίνεις ένα σοκ και δεν τον προλαβαίνεις να πας ούτε μέχρι το νοσοκομείο. Είναι σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε σας παρακαλώ με τις κάμπιες, βγαίνουν τα κουκούλια. Η στάθμιση επίσης των οχημάτων των επισκεπτών του Σαββατοκύριακου στη Βουλιαγμένη είναι απολύτως ανεξέλεγκτη και η δημοτική αστυνομία συνήθως απούσα. Δεν ξέρω αν δουλεύει Σαββατοκύριακο η δημοτική αστυνομία. Δουλεύει. Έχουμε δει πάρα πολλές δημοσιεύσεις και στο Facebook που είναι ανάποδα πάνω στα πεζοδρόμια, παρκαρισμένοι, πάνω στα παρτέρια, οπουδήποτε. Κάποιες τώρα πολιτικές οι οποίες θεωρούμε ότι διχάζουν αντί για να ψηνενώνουν τον κόσμο. Με τις αλλαγές που νομολογήσετε στο αθλητικό κέντρο της Βούλας, αλλάζετε το ρηματοδοτικό σχέδιο της περιοχής, ξεσηκώσετε μια ολόκληρη γειτονιά γιατί υποβαθμίσατε την ποιότητα της ζωής τους. Μικραίνει το πεζοδρόμιο, το οποίο το είχατε ξεκινήσει από το προηγούμενο έργο που είχατε κάνει με τον ποδηλατόδρομο, δηλαδή από την αριστερή μεριά, από την κάθοδο. Δεν υπάρχει πραγματικά πεζοδρόμιο. Θεωρείται πεζοδρόμιο ο ποδηλατόδρομος, το οποίο θεωρώ ότι είναι παράλογο. Υπάρχει ένα παρτέρ για να κάθονται οι γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο και από την άλλη μεριά είχε γίνει αντίστοιχα παρτέρι ξυλώνοντας τις μισές πλάκες που υπήρχαν με τη δικιά σας δημοτική αρχή την προηγούμενη, όχι, του κυρίου Πανά νομίζω, και τώρα γίνεται και όλη αυτή η διεύρυνση του γηπέδου, την οποία είδαμε και εδώ πέρα τις αντιρρήσεις κτλ. Η πρώτη μοναδική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο που κάνουν στα 2,5 χρόνια ήταν η κατασκευή της πλατείας Βούλας, βάζοντας τους κατοίκους των άλλων δημοτικών ενωτήτων απέναντι να αναρωτούνται γιατί δείχνουμε τόση μονομέρεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο ή σαν Δημοτική Αρχή, το οποίο καλό είναι να λειτουργούμε συνενωτικά. Εγώ το λέω για όλους μας, γιατί η εικόνα αυτή περνάει από όλους. Ασχέτως, όταν παίρνετε μια απόφαση τελικά, δεν κοιτάει όλος ποιος ψήφισε θετικά ή αρνητικά. Είναι μια δημοτική απόφαση και θεωρούν ότι όλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Και κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση με συνεργάτες και τα λοιπά, τα οποία είχαμε και θεματάκια. Δώσατε σε ένα δημοτικό αναψυκτήριο συνεργάτη σας, ο οποίος άφησε χρέη στο Δήμο και αναγκαστήκατε τελικά να τον εξώσετε, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά τελικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση με περίεργους τρόπους και μάλιστα βγαίνοντας από κάποιες επιτροπές εγώ και ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπαίνοντας προς διορισμού τιμήματος αξιοποίηση των ακινήτων του ΑΠΑ κτλ., προκειμένου να γίνει όλη αυτή δουλειά. Ολοκληρώστε, κύριε Δόγκα. Ολοκληρώνω. Λοιπόν, πιστός στην τακτική του κομματικού σωλήνα, καπελώσατε συλλόγους και συλλογικότητες αλλά και δημότες τους οποίους σας ψήφισαν, βάζοντας το ΤΑΙΠΕΔ να παρουσιαστεί εδώ με μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι ήταν αντίθετη με την κυβέρνηση την οποία υποστηρίζετε. Άρα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα. Θέλετε να προωθήσετε αυτό το πράγμα. Η κυρία Δούρου δυστυχώς ήταν πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά όταν ανέβηκε στο Βήμα. Γιατί πραγματικά, όχι καπέλωσε, την είπε σε όλους. Λέει, ευχαριστώ που για πρώτη φορά δεν είναι εδώ πέρα γραφικές συλλογικότητες και άνθρωποι οι οποίοι να μιλάνε κατά αυτή τη αξιοποίηση. Και σηκώθηκε και φύγανε μισοί άνθρωποι. Κάποιοι είναι και σήμερα εδώ πέρα από αυτού που βλέπω, που ήταν πρόεδροι σε διάφορου συλλόγου κτλ. Εξοραϊστικού. Αυτό. Όταν έγινε η παρουσίαση του ΤΑΙΠΕΔ κάτω για τις παραλίες, όταν εδώ πέρα κάτω, στο Ιωνία, όταν ήρθε η κυρία Δούρου. Α, εννοείται για το Αττικό Παρακτήμα. Τη διμερίδα για το Αττικό Παρακτήμα. Ναι, συγγνώμη, ναι.
Ναι, εκείνη την ημέρα. Το Δεκέμβριο του 2014. Ωραία, εντάξει, λέω κάτι. Ναι. Και ως σχέση με το ΕΣΧΑΔΑ, ήσασταν και από την πρώτη φορά, όπως και ο κύριος Πανάς, με τα δύο χέρια πάνω, το να γίνει η πρώτη αξιοποίηση. Τελικά ήσασταν μαζί και στη δεύτερη αξιοποίηση. Και δεν, από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν έχει προκύψει, δεν διεκδικήσαμε σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή ούτε μία θέση εργασίας πραγματικά, ούτε ένα αντισταθμιστικό πραγματικά, ούτε καν την παράδοση του ναού του Απόλλωνα σε δημόσια χρήση. Το οποίο θα έπρεπε κανονικά να γίνει μέσα στην ολοκλήρωση της όλης φάσης. Μετά πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Τέλος, θα ήθελα μία. Και προχωράτε, όπως συζητάτε και με τον κύριο Καμένο, και για την αξιοποίηση των φλεβών. Οπότε είναι ένα θέμα το πώς θα γίνει. Σε σχέση με τα ΙΠΕΔ τώρα και με τις παραλίες, αυτό που θα έπρεπε κανονικά να κάνουμε είναι ότι στη Βίτα Πλάζ που έχει γίνει άνδρο ναρκωμανών, έχει γίνει εγκληματικές ενέργειες κτλ. Και τελικά είναι και μια εστία μόλις, θα έπρεπε να καθαριστεί και να μην περιμένουμε πότε θα το παραλάβουμε. Είναι δημοτικός χώρος, είναι δημοτικά ακίνητο. Μπορούμε να το καθαρίσουμε έστω και θελοντικά και να βοηθήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα είναι χάλι και είναι και επικίνδυνο όπως έρχεται το καλοκαίρι. Το ξέρετε, μένουμε στην. Εδώ κύριε Δόγκα, στην περιοχή. Και τέλος θα ήθελα μία απάντηση για το αν θα συνεχίσουμε τη δημοτική αστυνομία ή θα την επαυξήσετε ή θα πάμε στην επιλογή όπως είχατε στο πρόγραμμά σας σε ιδιωτική εταιρεία security με χορηγούς τους οποίους ξέρετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πασακυριάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί νομίζω ότι πολλά από όσα τέλος πάντων ακούγονται και σήμερα αλλά και όσα είδαμε σαν ένα απολογισμό, είναι ζητήματα για τα οποία έχουμε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχει περάσει μέσω της τοποθέτησής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και της ψήφου μας. Κατά συνέπεια, δεν θα ήθελα να επαναλάβω πράγματα ή να πω πράγματα που μπορούμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο προημερήσιας διάταξης να τα κουβεντιάσουμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι ο νόμος για αυτή τη συνεδρία, στην ειδική συνεδρίαση, στην πραγματικότητα προβλέπει για τις διοικήσεις των Δήμων και για τους Δημάρχους, ο νόμος το προβλέπει, να γίνεται μια φιέστα, γιατί αυτό πρόκειται, κατά τη δική μου γνώμη, είναι μια φιέστα που δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε διοίκηση να παρουσιάζει συνοπτικά τον απολογισμό, το θετικό της έργο, χωρίς βεβαίως να παρουσιάζει ταυτόχρονα και πράγματα ή προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς που πέρασε. Θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο από αυτή την άποψη αυτή η συνεδρίαση να έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Να έχει το χαρακτήρα του να δίνει τη δυνατότητα σε δημότες και όχι σε καλεσμένους, αντιλαμβάνεστε, όπως στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η παράταξη διοίκηση του Δήμου, αλλά να δίνει τη δυνατότητα ελεύθερα σε κόσμο να μπορεί να είναι εδώ και να τοποθετηθεί και να πει πράγματα για όσα έγιναν ή δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Μόνο 2-3 πράγματα θέλω να πω, επειδή μιλάμε για πράγματα που έγιναν και εγώ δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση όλα αυτά που λέει η διοίκηση του Δήμου. Τη χρησιμότητα, τη σκοπιμότητα, τη διαφορετική άποψη, ναι, να τη συζητήσουμε. Αλλά το ότι έγιναν όλα αυτά που έγιναν, με τα περισσότερα από τα οποία διαφωνώ βεβαίως και έχουν εκφραστεί και με την ψηφοφορία εδώ μέσα. Θέλω όμως να πω ότι, πάλι σαν παράδειγμα, 2-3 πράγματα. Αυτό που για άλλη μια φορά δεν είχε ο Δήμος μας τη χρονιά που πέρασε. Ήταν ασφαλείς παιδικές χαρές, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της πιστοποίησης και της ανακατασκευής είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και σοβαρά ατυχήματα σε κάποιες από αυτές. Έχω κατά νου δηλαδή και στο Καβούρι αλλά και στην Αγίου Ιωάννου περιπτώσεις. Ο Δήμος μας για άλλη μια χρονιά με μια πολύ δυνατή βροχή πλημμύριζε, που σημαίνει ότι έργα υποδομής ζωτικής σημασίας, που δεν είναι βεβαίως αρμοδιότητα μόνο του Δήμου, λείπουν, δεν υπάρχουν και άρα ζητήματα που εξυπηρετούν βασικές λαϊκές ανάγκες είναι πάρα πολύ πίσω. Και ένα τελευταίο παράδειγμα για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση στο παρελθόν και το έχουμε κουβεντιάσει είναι ότι εγώ επιμένω να λέω ότι οι γονείς του Δήμου που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στο έκτο, το παλαιπωτέκτο νηπιαγωγείο, για άλλη μια χρονιά δεν είχαν νηπιαγωγείο στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το εάν η διοίκηση του Δήμου με αυτόν τον τρόπο ήρθε να δώσει μια απάντηση σε ένα άμεσο πρόβλημα το οποίο ήταν υπαρκτό. Σε γενικές γραμμές αυτά δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Νομίζω ότι κάθε φορά, σε κάθε συνεδρίαση και θα μας δίνει τη δυνατότητα και στο μέλλον να λέμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα για όσα γίνονται και όσα δεν γίνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βασιλιάκο. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να απαντήσετε ή να ολοκληρώσουμε με τους αιρετούς όλους και τους δημοτικούς συμβούλους? Θέλετε να απαντήσετε στους αρχηγούς τώρα ή να συνεχίσουμε? Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο κύριος Κοντονής έχει το λόγο.
Όλοι αιρετοί είμαστε. Όλοι. Είπαμε τους αρχηγούς. Μάλλον δεν ακούς, πρέπει να σε στέλνω στον ρηλά. Σε σένα. Αν θέλεις, έχω κατευθείαν σε πάω. Δεν περιμένεις ουρά. Όλοι αιρετοί είμαστε. Λοιπόν, γιατί άλλα μου λες, άλλα λέω, άλλα μου λες. Πάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά και από διαφορετική γωνία. Δεν αμφισβητώ ότι οι υπηρεσίες του Δήμου κάνουν το καλύτερο δυνατό και ότι είναι άξιοι. Αυτό που δεν συμφωνώ μαζί σας είναι η εικόνα την οποία θέλετε να περάσετε προς τα έξω και καλά κάνετε βέβαια στη φιέστα την οποία παρουσιάσατε σαν παράταξη στο ξενοδοχείο. Αλλά ή δεν ζείτε σε αυτή την πόλη ή κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τι δεν ξέρετε, δεν βλέπετε τα χάλια της βουλιαγμένης που την έχετε εγκαταλείψει? Δεν θα μπω σε συγκεκριμένα πράγματα γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο το πρωί. Θέλω να είμαι σύντομος και να μην καταχρηστώ και τον χρόνο σας. Δεν βλέπετε το κόρμπι, τα χάλια του. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει γύρω σας. Δεν βλέπετε στη βούλα, στη μισή βούλα, τι συμβαίνει. Βγάζετε δελτίο τύπου. Μπράβο σας. Την άλλη μέρα βγάζετε άλλο δελτίο τύπου, το οποίο διαφέρει τη προηγούμενη ημέρα. Ξαναβγάζετε δελτίο τύπου για άλλο πράγμα. Βγάζετε άλλο δελτίο τύπου που διορθώνει πάλι το προηγούμενο. Δεν είναι πράγματα αυτά. Βγάλατε από χτες ένα, νομίζω ο φίλος μου ο Νίκος έβαλε, δεν θυμάμαι, εσείς κύριε Δήμαρχε, βγάλατε μια ανακοίνωση, του παρεδόθη, τώρα θα πω σε ένα συγκεκριμένο έτσι, γιατί αλλιώς θα είμαστε εδώ μέχρι το πρωί σας λέω, ότι παρεδόθη, ξέρω εγώ, ένας δρόμος, ότι είχε τελειώσει και παρεδόθη στους κατοίκους. Βγήκαν οι κάτοικοι, κάτι φωτογραφίες σας δείχνανε εκεί ότι δεν είχε τελειώσει. Δεν διαβάζετε καλά τα δελτία. Δεν είχε τελειώσει καφέ. Την άλλη μέρα βγάλατε δελτίο τύπου. Από τους 36 δρόμους έγινε ένας λάθος. Α, έγινε ένα λάθος. Από τους 36 δρόμους. Βγάλατε δελτίο τύπου. 36 τους ξεχάσατε όμως. Εγώ θυμάμαι αυτά που θέλω. Είναι μαγική εικόνα. Εγώ θυμάμαι αυτά που θέλω εγώ. Εσείς κρατήστε αυτά που θέλετε εσείς. Θα σας πω. Βγάλατε ανακοίνωση ότι παραδώσατε την παιδική χαρά στον Αγιάννη. Τι παραδώσατε, έχετε πάει να δείτε τα παιδιά μέσα στις λάσπες? Έχετε πάει να δείτε τα χώματα και τις πέτρες γύρω γύρω? Δεν υπάρχουν, δεν έχετε πάει να δείτε. Κύριε Βάση, θα απαντήσω. Και να σας πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Ποιος φέρει την ευθύνη που είναι τόσο χαμηλό οι φράκτες εκεί πέρα και περιβάλλουν τα παιδιά απ' έξω? Αυτό που βλέπω όμως. Λοιπόν, δεν θέλω να πω σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ούτε να πω για την άσφαλτο που έπεσε κάτω στο κόρπι, για τη βροχή που σας σύρανε οι κάτοικοι μετά από όλα αυτά που έγινε. Βάλατε τον άσφαλτο σήμερα και σε δύο μέρες η άσφαλτο είχε φύγει και είχε πάει στη θάλασσα. Μην απαντάτε, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον μου. Μην απαντάτε. Αν θέλω, θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Για ζητήσει το λόγο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εσείς βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και οι κάτοικοι και εγώ τα βλέπουμε διαφορετικά. Ολοκληρώστε κύριε Κοντονή. Μεγάλα τα προβλήματα και στη Βουλιαγμένη και στο Κόπι και στη Βάγκυζα. Ξέρεις που είναι η Σκάρπιζα εσύ? Δίπλα στο Κίτσι. Μα μετά ήθελα κάτι να σου πω για το Κίτσι και το ξέρω, θα σου πω. Υπάρχουν παράπονα από παντού. Οι Βαρκιζιώτες έχουν παράπονα, οι Βαριώτες έχουν παράπονα, οι Βουλιαγμενιώτες, τους οποίους τους έχετε, τη Βουλιαγμένη έχετε παρατήσει τελείως, έχουν παράπονα. Η μισή Βούλα έχει παράπονα. Και εσείς έχετε, η άλλη μισή είναι φίλοι και συγγενείς. Ευχαριστούμε κύριε Κοντονή. Και έρχεστε εσείς και μας ζωγραφίζετε μια εικόνα με ωραία χρωματάκια και πεταλουδίτσες και αυτά. Δεν είναι έτσι κύριε Δήμαρχε. Βγείτε λιγάκι παρά έξω στην πόλη, κοιτάξτε λίγο, συζητήστε με τον κόσμο. Βέβαια, δεν θέλω να συμβεί τι συνέβη στο συνεργάτη σας στη Βάρη της πριν από μερικούς μήνες, γιατί ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κιούκης έχει το λόγο. Είσαστε όλοι καλά? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια αναφορά που περισσότερο είναι θέμα προημερησίας διάταξης. Όπως ξέρετε, τα παιδιά... Προημερησίας διάταξης, όπως σήμερα, δεν συμπητάμε. Δεν έχει σημασία. Σας ενδιαφέρει προσωπικά, γι' αυτό το λέω. Δύο λεπτά. Επί των πεπραγμένων, σε παρακαλώ πολύ, κύριε Κιούκη. Επί των πεπραγμένων. Ευχαριστώ. Τα παιδιά, λοιπόν, του πρώτου
Γυμνασίου Λυκείου της Βούλας. Όπως ξέρετε, πήρανε πανελλήνιο πρωτάθλημα σε σχολικούς αγώνες. Και πάνε στο παγκόσμιο. Και θέλουν βοήθεια, κύριε Δήμαρχε, γιατί πάνε στην Κροατία μεθαύριο. Και δεν έχουν τη βοήθεια αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθείτε και η Επιτροπή Παιδείας και ο ΑΠΑ. Είναι ένα γεγονός που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και τα παιδιά μας είναι πρώτα και στα πανεπιστήμια, αλλά και στον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι προημερησίες, κύριε. Πρέπει λοιπόν δεν να είναι, τα στηρίξουμε. Δεν είναι επί του επιτοπεπραγμένου. Να μην καταγραφεί τα πρακτικά. Είναι επίγον όμως. Έχετε, δεν έχει να κάνει. Έχετε κάποια όχι, θα καταγραφεί τα πρακτικά, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα καταγραφεί τα πρακτικά. Όχι, δεν θα καταγραφεί, είναι προημερησίες. Θα καταγραφεί και θα κάνω και ένσταση. Να, κάντε. Να μπω λοιπόν επί της, του απολογισμού. Επί του απολογισμού. Θα πω ότι προσωπικά σαν δημότης και όχι σαν αιρετός δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα της πόλης. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Βλέπω πολλές μελέτες. Θα μετρήσω στα πρακτικά πόσες φορές ανέφερε τη λέξη μελέτη ο Δήμαρχος, αλλά ουσιαστικό έργο δυστυχώς δεν έχει γίνει. Η καθημερινότητα των δημοτών δεν άλλαξε. Ένα τετραγωνικό ασφαλτικό δεν έγινε ανακατασκευή. Είναι άθλιο το οδικό δίκτυο της πόλης, του Δήμου. Στο κυκλοφοριακό δεν μπήκε ούτε μία ταμπέλα. Στα θέματα της στάθμευσης δεν έγινε καμία παρέμβαση. Στα ιδιοκτησιακά του Δήμου έχουμε τεράστιο πρόβλημα παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Δεν άκουσα τον Δήμαρχο να λέει για το γυροκομείο, το περίφημο της Βούλας, τι προβλέπεται να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με το τρίτο γυμνάσιο Λύκειο στο οικόπεδο της Πετσών, όπου εκεί δόθηκαν κάποια παράσημα, αλλά θα έχει συνέχεια όμως το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστραφούν και τα παράσημα κάποια στιγμή. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν θέλω να επεκταθώ σε συγκεκριμένα θέματα. Θα επισημάνω μόνο ότι δημοπρατηθήκανε κάποιες καντίνες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί, κάποιες φτιάχνονται. Και η εικόνα που έχουμε είναι ότι αντί για καντίνες γίνονται νυχτερινά κέντρα, κύριε Δημάρχε. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα. Πέρα από τις πλαστές εγγυητικές και όλα τα υπόλοιπα που γίνανε στο διάστημα των δημοπρασιών, το μέγεθός τους δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε καντίνες. Να το δούμε και αυτό και θα το δούμε και στην πορεία. Στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, των απορριμμάτων, πράγματι γίνονται προσπάθειες. Πολλές από αυτές δεν είναι πρωτοβουλίες μόνο του Δήμου του δικού μας. Είναι προσπάθειες που κάνουν όλοι οι Δήμοι στο μεγάλο αυτό θέμα και με παρότρινση της περιφέρειας ίσως. Αλλά η δική μου συμβουλή είναι να μην στοχεύετε πάρα πολύ ψηλά, διότι οι Δήμοι δυστυχώς δεν έχουν ούτε τεχνογνωσία, ούτε οικονομικές δυνατότητες, ούτε χώρους που να μπορούν να χωροθετήσουν δραστηριότητες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων ή κομποστοποίησης, που μόνο έξοδα θα δημιουργήσει το Δήμο, περιττές δαπάνες μελετών και αποτέλεσμα μηδέν. Εγώ περιμένω να αρχίσουν να πολλούνται εισάκια αυτοί οι περιβόητοι του κομπόστ για να αγοράσω μερικούς. Τι είναι, κύριε Σωτηρόπλε? Μην απαντάτε, κύριε Σωτηρόπλε, σας παρακαλώ πολύ. Μην κάνουμε διάλογο, το είπα. Είναι εγώ είχα πάει σε μια ημερίδα και είδα σ' άκουσε κομπόστ που έλεγε Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Τους διαθέτει προσεχώς. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να αγοράσω τέτοιους σάκους για να ρίξω στον κήπο μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν λέω τίποτα καλά, άλλο. Κύριε Κιούκη, αν θέλετε για να μην υπάρξει καμία αντιδικία σε εισαγωγικά, μπορείτε να τοποθετείτε διαφορετικά το θέμα. Ότι λόγω του ΑΠΑ που χορηγούμε τα σχολεία, αυτό το σχολείο επειδή παρακαλούμε. Επειδή είναι επίγον, κύριε Πρόεδρε, ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορεί να πάει ονομαστικά έτσι όπως τοποθετήθηκατε.
πηγαίνει σαν πρώην ημερησία. Και επειδή είπαμε και όλοι οι αρχηγοί δεχτήκαμε, όχι όλοι δεχτήκαμε, είναι ο νόμος. Δεν μπορεί να γίνει πρώην ημερησία τίποτα. Υποθήκανε και πολλά εκτός. Δεν υποθήκανε έτσι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε, να το βάλουμε σαν έτοιμα δικό σα προ τον ΟΑΠΑ να επιχορηγηθεί με περισσότερο αυτό το σχολείο. Και έτσι να καταγραφεί. Δέχεστε. Έτσι ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιούκη. Ο κύριος Βαλάτας έχει το λόγο. Θα του βούλιαζα τη βάρκα. Τώρα, ο Δήμαρχος πριν τις εκλογές είχε βγάλει ένα φυλάδιο που έλεγε ποιο είναι το πρόγραμμά του. Και οι πολίτες το ψηφίσανε σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Αν τυχόν τα deadlines έχουν κρατηθεί σε σχέση με το πρόγραμμα και τους στόχους που είχε, τότε καλά κάνει και πανηγυρίζει. Αν τυχόν δεν έχουν κρατηθεί, τότε έχει θέμα με το ίδιο το πρόγραμμα και με τα στελέχη του. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και περίπλοκα πράγματα. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί με καλύψαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ήθελα μόνο να κάνω μία ερώτηση, για να μην κουράσω. Θετικά εννοώ. Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που γίνανε πέρσι, ένα ήταν η υπόθεση των λαμπών, του φωτισμού. Το καλοκαίρι έγινε μία μελέτη, η οποία έβγαλε ένα κόστος γύρω στα 4 εκατομμύρια, 4.400. Ήρθαν εδώ πανικόβλητοι δημοτικοί σύμβουλοι να ψηφίζουν δάνεια με ενισχυμένες πλειοψηφίες. Μετά γίνεται ένας διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός βγάζει ένα κόστος, νομίζω 900.950 με ΦΠΑ. Ναι, 1.800. Επειδή αυτά είναι προϊόντα και δεν είναι υπηρεσίες, και για να πηγαίνουν από 4.200-800, μπορούμε να ξέρουμε, και μπράβο που έγινε αυτό, μπορούμε να ξέρουμε ο άνθρωπος που έκανε τη μελέτη τι επαγγέλλεται και πόσα χρήματα πήρε και παρέσυρε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεται εδώ να ψηφίσει για 4.200. Όσοι ψηφίσανε. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Βαλατά. Τώρα το λόγο το έχουν οι πρόεδροι των τοπικών. Υπάρχει κυρία Λεντή, θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Μπορεί, θέλει κάποιος από το ακροατήριο. Απαντήσω όμως τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μετά το ακροατήριο. Θέλετε πρώτα να απαντήσετε, επειδή μου είπατε... Φύγουν, ωραία. Λοιπόν, έχουν έρθει, έχουν βάλει ερωτήσεις, έχουν φύγει. Ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο που θέλει να τοποθετηθεί. Γιατί θα έχετε φύγει όλοι μέχρι να τελειώσουμε. Και έχουμε και τους συμπαριστάτες του Δημότη μετά. Γιατί να, σήμερα γιατί να φύγουν, Πρόεδρε? Μα έχουν φύγει μισή. Κύριε Δαβάκη. Πρόσεχε, λοιπόν, γιατί ο Φιντελ Κάστρο έμεινε 70 άρα, χρόνια. Κύριε Δήμαρχε. Πρόσεξε το αυτό λιγάκι. Και επειδή είμαι και κορακοζόητος, θα πεθάνεις πριν από μένα. Ναι, αλλά χωρίς εκλογές. Φτιάχνουμε και τα κημητήρια, δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι, αν και έχουν υποθεί διάφορα ενδιαφέροντα. Κύριε Βαλάτα, σας παρακαλώ. Ήταν όμως, ήταν επαναστάτης, ρε παιδί μου. Μπορεί χωρίς εκλογές, αλλά τον ήθελε ο κόσμος. Στις Σοβιετικές Δημοκρατίες... Καλά, γιατί επηρεάζει τόσο πολύ με το... Θα επιχειρήσω λιγάκι να... γιατί έχουν υποθεί διάφορα πράγματα. Πριν το πω αυτό, να πω ότι πριν, όταν έκανα την παρουσίαση, από το μέσο της τοποθέτησής μου ανάλογα με τις θεματικές, άρχισα να απευθύνω προσωπικά στους συνεργάτες μου, που σημαίνει στις πρώτες ενότητες που ήταν τεχνικά έργα και καθαριότητα και ανακύκλωση, δεν ανέφερα ως όφυλα τον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο, ο οποίος ήταν 2,5 χρόνια ο αντιδήμαρχος του Καθήλυνα Αρμόδιος, και ο οποίος τουλάχιστον για μένα, γιατί εγώ, όπως είπε ο κ. Κοντονής, δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα και δεν εκφράζω τους πολίτες της περιοχής, τους εκφράζει προφανώς μάλλον ο ίδιος πιο αυθεντικά από ότι εγώ, να τον ευχαριστήσω δημοσίως,
όπως και για τα τεχνικά έργα και τις παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν με τον Χρήστο το Βαδάση, ο οποίος έκανε για αυτός μια πολύ εξαιρετική δουλειά σε ένα χαοτικό πεδίο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εξετάσουμε πάντα σε τι πεδίο δραστηριοποιούμεθα. Και βέβαια τις προεδρίνες, τις τρεις προεδρίνες, την Νατάσα την Κουρετζή, τη Μέρη την Κανέλου και την Άννα τη Λεντή, οι οποίες ήταν εδώ φανταρίνες στη δουλειά τους. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Αποκλείεται, αν μπορώ να απαντήσω όλα αυτά, μπορεί να πάρουμε και 2,5 ώρες και να επιβεβαιώσει ο κ. Δαβάκης τον χαρακτηρισμό ως Φιντελ Κάστρο. Δεν θέλω να τον επιβεβαιώσω σήμερα. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, ναι, ναι. Μόνος ομιλητής. Όχι με τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Πανάς έθιξε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο το έθιξε και ο κύριος Βαλάτας, που είναι οι διαδικασίες που παίρνουν όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για αυτά τα οποία είχαμε σχεδιάσει. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο όμως κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή, ανα πάσα ώρα να τυναχθεί στον αέρα. Διότι όπως έχω πει πολλές φορές, και κάποιοι βέβαια το έχουν διαβάσει και διαφορετικά, ότι περιμένεις ανα πάσα στιγμή οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό να σου τεινάξει ένα μεγάλο έργο στον αέρα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, υπόθηκε κάτι για τη Βάρκιζα. Η Βάρκιζα είναι ένα έργο. Είναι δυστυχώς για μας συνολικά και συλλήβδιν ως δημοτικές αρχές, τωρινές, παλιότερες, πιο παλιές, δυστυχώς η πλατεία της Βάρκιζας είναι ένα απέραντο ουρητήριο. Ουρητήριο ζώων και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε μελέτη, να την κάνουμε διαβούλευση, να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε, να βρούμε τα λεφτά, να δημοπρατήσουμε, όλα αυτά εντός χρονοδιαγράμματος. Να αναδείξουμε ανάδοχο και πάνω του επόμενου του Αγιανιού, να υπογράψουμε σύμβαση πάνω του επόμενου του Αγιανιού που πάει να εγκατασταθεί ο εργολάβος. 5. Η μισή είναι άγνωστα ονόματα σε άγνωστες περιοχές που δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι. Κάνουν μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας παγώνει το έργο. Τρέχουμε εμείς και πέσαμε σε μια υπάλληλο της αποκεντρωμένης, η οποία είναι όλος ο δημόσιος τομέας και η νομομαθής όλων των Υπουργείων και η κυρία αυτή από την άλλη πλευρά. Το συγκεκριμένο χαρτί που θέλουμε, ό,τι και να μας ζητήσει το φέρνουμε, δεν μας το εκδίδει. Μπορεί κανείς λοιπόν να καταλάβει. Να μπορεί να καταλάβει. Το γυάλινο ήταν τουαλέτες. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνείς ότι η πλατεία, ο Θεός δεν κάνει πλατεία, δεν είναι ουρητήριο σήμερα. Λοιπόν, απόλυτο ουρητήριο. Κυρία Βενετσάνου, σας παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ. Δεν θα ξαναπάρετε το λόγο. Εγώ έτσι μίσα στο. Όχι, μίλησα παρακαλώ. Δεν μπορώ να κάνουμε διάλογο. Αυτό διάλογο, λοιπόν είναι μια μόνιμη διαρκής επισφάλεια, την οποία τη ζούμε κάθε μέρα. Το έργο της Βάρκιζας θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει γιατί έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, έχουμε πάρει όλες τις πιστοποιήσεις και όσο και αν θέλει η κυρία αυτή να καθυστερήσει, θα καμφθεί. Γιατί δεν μπορεί να το κρατήσει το έργο. Μπορεί να υπάρχει και παράβαση καθήκοντος με αυτό το οποίο κάνει, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τα προγραμματίσει. Δεν μπορεί να τα δει. Δεν ξέρει πού είναι η επόμενη νάρκη, πότε θα σου ρίξουν την επόμενη χειροβομβίδα. Είναι ένα μηχανισμό ο οποίο διοικεί. Σε επίπεδο ο καθένας, η λογική είναι ό,τι του φανεί, του λουλοστεφανή. Σου ζητάνε ό,τι θέλουν, είτε προβλέπεται είτε δεν προβλέπεται. Και αν δεν το έχεις, δεν προχωράς. Πρέπει να κάθε μέρα να παράγουμε έγγραφα, μελέτες, ανθυπομελέτες, παρεμβάσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά τις ζητάει κάποιος υπάλληλος. Ενός ανώτερου κλιμακίου. Τέλος πάντων, τελειώνω με αυτή την ιστορία. Σχόλιο για τον κύριο Δαβάκη, ο οποίος φεύγει κιόλας. Λοιπόν, δεν πρόκειται να μπω. Και ούτε να αντιδικήσω μαζί του, στα λεγόμενα έφυγε βέβαια και ο κ. Κοντονής, να αντιδικήσω μαζί του, όπως και αυτά που είπε ο κ. Κιούκης, για το θέμα της μαγικής εικόνας. Η μαγική εικόνα είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Είναι η δικιά μου άποψη, η οποία είναι συγκροτημένη και παρουσιάζεται και κρίνεται. Είναι η άποψη του κυρίου Δαβάκη ή του κυρίου Κιούκη ότι
είναι άθλιο το ειδικό δίκτυο, δεν υπάρχει στάθμευση, δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναταχθούν πράγματα τα οποία ήταν σε κατάσταση απόλυτης αφασίας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχω παρελθοντολογήσει ποτέ. Δεν έχω πει τι ακριβώς παραλάβαμε. Να έχετε όμως υπόψη σας όλοι ότι διοικώντας, δηλαδή ακόμα και να είσαι βλακοδέστατος, όταν διαχειρίζεσαι ένα Δήμο για 2,5 χρόνια και έχεις πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, σε όλα τα χαρτιά, σε όλες τις ενέργειες, σε όλες τις παραλήψεις, το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα ήταν καλό για την πόλη, κυρίαρχα, να ανοίξουμε αυτόν τον ασκό του αιώλου. Για το τι κάναμε, τι δεν κάναμε, ποιοι τα κάναμε, πώς τα κάναμε κλπ. Παρεπιπτόντως απλά θα πω, εάν σήμερα ακούω την άποψη από τον αγαπημένο μου κύριο Κοντονή ότι οι βουλιαγμένοι είναι παρατημένοι, θα συμφωνήσω μαζί του 100% ότι οι βουλιαγμένοι είναι παρατημένοι και θα του κάνω την εξής ερώτηση. Κύριε Κοντονή, 30 χρόνια που χυνόντουσαν τα λίμματα μέσα στον όρμο της Βουλιαγμένης, ήμουν εγώ διοίκηση που δεν έκανα τίποτα για τη Βουλιαγμένη? Μόνο και μόνο αυτό, ας μην κάνουμε τίποτα άλλο. Ας μην φτιάξουμε πεζοδρόμια που φτιάχνουμε, να μην κάνουμε παρεμβάσεις στα πράσινα, να μην κάνουμε παρεμβάσεις στα κόκκινα, να μην φτιάχνουμε μελέτες για υδραυλικά έργα. Να πω το εξής. Αυτό μόνο το έργο, το οποίο δεν κόστησε και τίποτα, μια μελέτη και 200.000 για να γίνει και να σταματήσουν να επιπλέον αυτά που επιπλέον στη μαγευτική παραλία της Βουλιαγμένης που την πουλάμε και καλά κάνουμε ως το σμαράγδι και το διαμάντι της Αττικής και της Νοτίου Ελλάδας. Μόνο και μόνο αυτό. Δεν είσαι κανένα τίποτα άλλο. Την πουλάμε με την έννοια την καλή, την προβάλλουμε με ωραία του μάρκετινγκ. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις πολύ ασθενή μνήμη για να το ξεχνάς. Γιατί συνέβη χτες. Το ότι δεν έχουμε σήμερα στη Βουλιαγμένη ούτε ένα μέτρο αγωγών ομβρίων και έπρεπε να έρθει αυτή η διοίκηση για να κάνει μελέτες και να διεκδικήσει 9 εκατομμύρια για να φτιάξουμε αγωγούς ομβρίων. Και απαντώ, κάποιος από τους καλούς αδέρφους είπε, βρέχει και πλημμυρίζουμε. Βέβαια και πλημμυρίζουμε. Βεβαίως και πλημμυρίζουμε. Και θα πλημμυρίζουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Και έρχεται κάποιος και λέει, που διοίκησε την περιοχή για χρόνια ολόκληρα και ήταν προτεραιότητας αυτό το θέμα. Για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα υποδομές. Σήμερα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τη Βουλιαγμένη, μέχρι τώρα ακούγαμε για τη Βάρη, τώρα ακούγαμε για τη Βουλιαγμένη. Μια Βουλιαγμένη η οποία δεν έχει παιδικό σταθμό. Δεν έχει παιδικό σταθμό. Τώρα φτιάχνουμε παιδικό, τώρα μελετήσαμε παιδικό σταθμό. Έτσι, μπράβο. Κύριε Διονύση, δεν τα επισημαίνατε σωστά. Όμως, ξέρετε κάτι, αυτό το παιχνίδι είναι λάθος. Ξέρετε γιατί είναι λάθος? Διότι κάθε μια διοίκηση η οποία διοικεί, κρίνεται όχι από τι θα πω εγώ ή τι θα πει ο Κοντονής. Κρίνεται κάθε 4 χρόνια ή κάθε 5 στη συνέχεια από τις εκλογές. Από τις εκλογές. Αυτοί κρίνουν. Τώρα τι θα πούμε εμείς, αν θα γράψει τώρα λίγο έτσι, λίγο το δύο ένας μπλε, ο άλλος το δύο κόκκινο. Εντάξει, πω αυτά υποκειμενικά. Όμως πρέπει να μην χάνουμε ποτέ τη σοβαρότητά μας. Από που πούμε λοιπόν στην ουσία. Ο κ. Βατόπουλος, ο οποίος είναι και πάντα πολύ έτσι στοχευμένος και μελετημένος, σε σημείο που μας βοηθάει και εμάς σε σειρά βλεψιών που κάνουμε. Λοιπόν, και τα δέντρα, κοπή δέντρων. Κοπή δέντρων, την ελαχιστοποιήσαμε. Ναι, το ξέρουμε το θέμα. Βγάζουμε τώρα και έχουμε και ειδικό μηχάνημα το οποίο έχουμε για να βγάζουμε τους κορμούς και τις ρίζες. Αθηνών και Καμπορίου. Βρέθηκε η χορηγία, έγινε η μελέτη για να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε θέμα, επειδή είναι ιδιοκτησιακό περίεργο. Είναι εκκλησία το ένα κομμάτι, πεζοδρόμιο το άλλο, γιατί θα γίνει τεχνικό έργο μέσα στο δρόμο για να διασωθεί το δέντρο. Σήμερα, αύριο, πρέπει να βγει άδεια μικρής κλίμακας. Την Παρασκευή θα βγει άδεια μικρής κλίμακας για να μπορέσει να μπει το συντελείο και να γίνει αυτή η ιστορία. Ζώσκα, ομπρέλες. Στη Ζώσκα, και θα επιχειρώ να απαντώ σε πολλούς μαζί όταν βάζουν το ίδιο ερώτημα,
Στη Ζόσκα το μόνο το οποίο έγινε ήταν ένας στην παραλία καθαρισμός, όπου όταν κάτι θάμνοι που υπήρχαν εκεί σηκώθηκαν, τραβήχτηκαν, από κάτω ήταν μια απόλυτη χωματερή. Από πλαστικές καρέκλες, σακούλες, ξύλα, ήταν αυτά τα οποία έφερνε η θάλασσα και αυτά τα οποία άφηναν οι λουόμενοι εκεί. Για χρόνια ολόκληρα. Τι θα γίνει στη Ζόσκα? Δεν μπορεί να γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Στο ενεργό μέρος του Αιγιαλού μπορείς να κάνεις κατά μέγιστο ποσοστό 50%. Το 50% μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να πάει με μεζούρες. Το κάναμε πέρσι. Θυμάσαστε που λέγαμε για το μεγάλο καβούρι? Πηγαίναμε κάθε 15 μέρες και κάναμε φόδου και μετράγαμε πόσες ξαπλώσεις και πόσες ομπέλες έχει. Δεν ξεπέρασε το όριο ποτέ. Ήταν μονίμως εντός των ορίων της σύμβασής του. Το κάναμε και δίπλα μια άλλη άσκηση ακρίβειας στο Άγιο Νικόλα. Μπροστά από το. Μπροστά από το διβάνι. Πηγαίναμε και μετράγαμε. Βεβαίως. Οι τιμές ήταν όλες οι αυτές οι οποίες πολεμούνται. Κάτω έχει φτιαχτεί ένα ολόκληρο αρχείο, το οποίο έχει μέσα αποδείξεις για να έχουμε τις τιμές. Αυτή η ιστορία πρέπει λοιπόν να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Είπε ο κύριος Κιούκης νωρίτερα, κάνουμε καντίνες, τις καντίνες έτσι κάνουμε νυχτερινά κέντρα. Συγγνώμη, αν λέτε τέτοια πράγματα κύριε Κιούκη, δεν παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα. Εμείς εκεί δεν δημοπρατήσαμε καντίνα. Δημοπρατήσαμε εστιατόριο. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι η καντίνα που υπήρχε εκεί, η αρχική, των 16 τετραγωνικών μέτρων, με τις επεκτάσεις που είχε φτάσει 105 τετραγωνικά. Και όταν πήγε ο Δήμος να νομιμοποιήσει την περιουσία του, νομιμοποίησε εγκατάσταση 105 τετραγωνικών μέτρων. Και βάσει της καινούργιας νομοθεσίας, εκεί σε επίπεδο αναψυχτηρίου, πλέον η κατηγορία είναι πλήρους γεύματος. Άρα αυτό είναι εστιατόριο. Η συγκεκριμένη δημοπρασία δεν έγινε με όρους άγνωστους. Όλοι μας που μετήχαμε, είτε στα Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά, τις νομιμοποιητικές του 41-78, ότι η εγκατάσταση ήταν τόση. Βγήκε άδεια ανακατασκευής από την πολεοδομία μας. Έχει γίνει μέχρι τώρα 3 αυτοψίες στη Ζόσκα και βγήκε και η άδεια του Μαλτσινιώτη. Η άδεια του Μαλτσινιώτη βγήκε. Όταν λοιπόν έχουμε ένα αναψυχτήριο 16 τετραγωνικών, το οποίο την τελευταία 25 ετία που λειτουργεί, έφτασε, βάλε και άλλο, βάλε και άλλο, βάλε και άλλο, όπως εδώ, στο Μεγάλο Καβούρι, και είναι 110 τετραγωνικά, μετά ως Δημοτική Αρχή έχουμε δύο δρόμους. Ή να τα κατεδαφίσουμε όλα, ή να εκμεταλλευτούμε τον νόμο και να νομιμοποιήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να αποκτήσει ο Δήμος ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα το εκμεταλλευτεί με όρους που εμείς θα ρυθμίσουμε και θα εισπράττει 100.000 το χρόνο. Με δύο καντήρες θα φτιάχνουμε μια πλατεία το χρόνο. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Αυτά τα κάναμε όμως με ανοιχτές διαδικασίες, με δημοπρασίες όπου οι όροι κρίθηκαν, κατακρίθηκαν, υπερψηφίστηκαν ή καταψηφίστηκαν από όλους, και ό,τι δημοπρατήσαμε αυτό φτιάχνουμε. Αυτό φτιάχνουν οι μισθωτές. Δεν έγινε καμία παράβαση. Τώρα, επειδή λίγο με προκαλέσατε και λίγο με την ιδρούσα, είδατε ότι έχω κακό χαρακτήρα, αποτραβηχτήκατε. Ξέρετε πολύ καλά, οι σχέσεις με τα νυχτερινά κέντρα δεν καλές. Παρότι έχω περάσει και εγώ από εκεί ως νέος κλπ. Με προκαλέσατε εδώ και κάποιοι άλλοι με το θέμα του Κιάμου και του κλπ. Ετέλεψε ο Κιάμος. Δηλαδή, το να πούμε την αντίθετη άποψή μας, αλλά να την πούμε με ένα κατακριτικό τρόπο ότι εκεί θα γίνουν νυχτερινά κέντρα. Μα θα γίνουν νυχτερινά κέντρα αν δεν υπάρχει διοίκηση. Αν υπάρχει διοίκηση και τους κόψει τα πόδια, δεν θα γίνουν νυχτερινά κέντρα. Θα γίνουν αυτά τα οποία προβλέπονται. Αυτά τα οποία είναι νόμιμα. Ειδών. Πού. Το Μαλτσινιώτη υπάρχει μία νομιμοποίηση από το 41-78 της εγκατάστασης εκεί που ήταν η καντίνα. Εκεί που ήταν η καντίνα, βάσει των αεροφωτογραφιών που υπήρχαν και βάσει όλων των περιγραμμάτων, έγινε νομοποίηση. Αυτή την νομοποίηση την κάνεις εκεί που ήταν. Δεν μπορεί να την πας βόλτα τώρα. Απλά κάνεις ανακατασκευή
αυτό το χρέπι που ήταν πριν να γίνει κάτι το οποίο είναι κόσμιο. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Τώρα θα ακολουθήσει, τώρα τη Δευτέρα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανάπλαση ελεύθερης πρόσβασης του ευρύτερου κοινοχρήστου. Θέλετε να την έχουμε όπως είναι τώρα? Υπάρχει και αυτή η πολιτική. Θα μπορούσαμε να έχουμε τη Ζώσκα και το Μαλτσινιώτη και το Μεγάλο Καβούρι στην απόλυτη κατάντια ντεγκαντάς που είναι σήμερα. Αναψυχτήριο που έγινε, ψαροταβέρνα που έγινε το υπερχρέπι, με τα ψυγεία πάνω, με τα έξω και με τις επεκτάσεις με τους μουσαμάδες. Αν θέλουμε τέτοιου είδους βουλιαγμένη, εγώ είμαι μαζί σας. Αν θέλουμε όμως μια βουλιαγμένη που θέλουμε να λέμε ότι είναι κόσμημα, που θέλουμε να λέμε ότι έχει, είναι οργανωμένη, πρέπει να βάλουμε κανόνες και να βάλουμε τη λέξη αισθητική ξανά στη ζωή μας. Άμα δεν το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να ζούμε μέσα σε μια απόλυτη κακομοιριά, όπως είναι το Μεγάλο Καβούρι. Στο Μεγάλο Καβούρι υπάρχει μια απόλυτη κακομοιριά. Σήμερα πήγαμε και κατεδαφίσαμε και εκτελέσαμε πρωτόκολλο οριστικής κατεδάφισης σε μια άλλη απίστευτη εγκατάσταση, η οποία υπήρχε στη Βουλιαγμένη. Και ξέρετε κάτι, εμένα με βλέπουν και στη Βουλιαγμένη, στο κάτω-κάτω της γραφής, για να τα πούμε το όνομά τους, εγώ πήρα το 25%. Στο δεύτερο, το 21 πήρα στον πρώτο γύρο και 25% στο δεύτερο. Δηλαδή εγώ απερίφθην ως πολιτικό πρόσωπο και εμείς όλοι ως πολιτικό δυναμικό από τη Βουλιαγμένη. Έπρεπε σήμερα να δείτε που το πρωί που ήμασταν εδώ με τον Αντιδήμαρχο και τα συνεργεία του Δήμου και με τις Βαριοπούλες βαράγαμε κι εμείς, τι βρήκαμε κάτω από το Αγνάντη, στα πυροβολία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση βρήκαμε. Κρεμιστήκανε σήμερα. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο δημόσιας χρήσης, και το επαναλαμβάνω, δημόσιας χρήσης ΔΕΚ όλο αυτό το πράγμα, και θα πηγαίνει όποιος θέλει, θα πλώνει την πεζάτα του και θα κολυμπάει. Όχι όμως στα τσαλιά και στα κοτατσόσυρμα και μπλε μπογιά. Δεν είναι ούτε αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα παρατράγωδα της σπάνια, πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε και στο Μαλτσινιώτη. Θα πάμε και στο Μαλτσινιώτη. Μετά μιλάτε ότι μακρηγορείτε. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Όχι, είναι καλό και χρήσιμο, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Στο Μαλτσινιώτη υπάρχει αυτή τη στιγμή το απόλυτο αισθητικό χάος. Αυτό δεν πρέπει να αναταχθεί. Αν αναταχθεί σωστά, πήγε καλά η πόλη. Αν αναταχθεί σωστά, θα βαράμε τον Κωνσταντέλο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Να αλλάξουν τα πράγματα. Στο Μεγάλο Καβούρι έχουμε δημοπρατήσει δύο μικρά εστιατόρια πίσω από την Εσπλανάδα, τα οποία τώρα βγάζουν άδεια για να κατασκευαστούν. Αυτό το πράγμα, με το που θα γκρεμιστούν οι υφιστάμενες καντίνες, έχει φύγει μία, θα φύγουν και άλλες δύο τώρα, μέσα στο επόμενο 20 ημέρα, που δεν γκρεμίσουμε όλα μαζί την ίδια μέρα, δεν θα αναδείξει την περιοχή? Δεν θα την κάνει πιο λειτουργική και αισθητικά χρήσιμη από ό,τι σήμερα? Ας είναι γέγος για του Θεού του ίδιου. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά και μόνο πρέπει να τις κάνουμε τις παρεμβάσεις και να μην τις φοβόμαστε τις παρεμβάσεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το απεμπολίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να το αγκαλιάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σαν έργο του Δήμου. Δεν είναι έργο του Κωνσταντέλου. Ξέρετε κάτι, εγώ θα φύγω αύριο από Δήμαρχος. Όχι σύντομα, κύριε Δαβάκη. Μην ετοιμάζεστε. Θα έρθει κάποιος άλλος εδώ. Δεν με ενδιαφέρει να έχει μείνει κάτι το οποίο θα το πάρει ο επόμενος και θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Αυτή είναι η λογική μου. ΜΕΚΒ. Συγγνώμη, για το ότι τη ειδών το ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα, είπατε. Γίνεται ήδη, ξεκίνησε. Πήραν τις άδειες από την αδειοδοτική αυτή αρχή. Εμείς το μόνο το οποίο κάναμε, επειδή δεν θέλουμε κλειστό το ξενοδοχείο και εμείς θέλουμε να ανοίξει το Μάιο του 18 που έχει τα Ποσειδόνια και να δώσει θέσεις εργασίας για την περιοχή, εμείς αυτό το οποίο κάναμε, πήγαμε μαζί με τους επενδυτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης του Αγίου Σταθάκη και πουσάραμε, σπρώξαμε, ούτως ώστε να βγουν οι άδειες ανακατασκευής εσωτερικού χώρου γρήγορα και να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Και το έργο ξεκίνησε. Γιατί ξέρετε, θέλει κανείς τον Αστέρα κλειστό? Δημοπρατήθηκε, το πήρε ο Άκτορας, το πήρε ο Άκτορας και ξεκίνησε ήδη. Έχουν βγει και οι άδειες. Δεν τις βγάζουμε εμείς, τις βγάζει η ΔΟΚ, το Υπουργείο. Εμείς απλά το μόνο το οποίο έχουμε τον έλεγχο. Μπορούμε να πηγαίνουμε, παρεμβαίνουμε εκεί, να βλέπουμε κατά πόσον οι άδειες που έχει βάλει το ΔΟΚ υλοποιούνται ή όχι. Πήγαμε λοιπόν
κύριε Ματόπουλε, και σπρώξαμε την παρέμβασή μας να βγουν οι άδειες γρηγορότερα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να γίνει ξενία ο Αστέρας. Εμείς θέλουμε να τρέξει γρήγορα, να γίνει μια λειτουργική εγκατάσταση, να έρθει κόσμος στην περιοχή, να δώσει δουλειά στην περιοχή εντός των σχεδίων του ΕΣΧΑΔΑ, τα οποία παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσιάστηκαν και στη Δημοτική Αρχή σε λεπτομέρεια και τα οποία τα αποδεχόμαστε γιατί είναι συμβατά με τη φυσιογνωμία της πόλης που θέλουμε. ΜΕΚΒ. Η ΜΕΚΒ μαζί με το Δήμο έχει ξεκινήσει και έχει κάνει 3 δικαστήρια αυτή τη στιγμή εναντίον της, η ΕΤΑΔ μάλλον και ο Δήμος, εναντίον της ΜΕΚΒ. Μάλιστα ένα, δεν θέλω να το προκαταβάλω, αλλά το δικαστήριο του Ιανουαρίου πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί προέκυψε και νέα δεδομένα, τα οποία τα παρουσίασε η ΕΤΑΔ και οι δικηγόροι του Δήμου με ένα πολύ ωραίο τρόπο και αναμένουμε να ξαναμπεί το ελληνικό δημόσιο μέσα από τη θέση του οδηγού. Απλά δεν είναι θέματα που δεν μπορούμε να μιλάμε δημόσιος. Αυτόνομη. Αυτόνομη αγωγή έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο με παρεμβαίνον το Δήμο. Έχει γίνει ήδη. Έχει δικαστεί και περιμένουμε την απόφαση. Κτηματολόγιο. Είπατε κύριε Ματόπουλε για το κτηματολόγιο. Τι έλεγα πριν από λίγο και παρεξηγήθηκε ο φίλος μου ο Δημήτρης. Πρέπει να κάτσω να πω εγώ τώρα, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς ήταν το κτηματολόγιο της Βάρης, πώς ήταν το κτηματολόγιο της Βουλιαγμένης και τι έλειπε και τι είχε δηλωθεί και δεν είχε δηλωθεί. Μας βοηθάει. Μας βοηθάει να πω εγώ ότι αυτός δεν έκανε καλά τη δουλειά του τότε και δείτε τη μάγκα είμαι εγώ που την κάνω καλά τώρα. Εγώ τι έπρεπε να κάνω. Οι δύο ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου που έπρεπε να τις έχω για άλλες δουλειές. Έπρεπε να τις έχω εκεί για να ελέγχουν τι υπογράφω εγώ, να μην πάω εγώ φυλακή. Είναι δικές μου, ο νόμος μου τις δίνει για να προφυλάσσουν εμένα. Δεν μου τις δίνει για να προφυλάσσουν το Δήμο. Έπρεπε να τις έχω λοιπόν και τις δύο δικηγορίνες που έχω πάρει, γιατί εγώ πήρα δικηγορίνες. Δεν πήρα τους φίλους μου. Πήρα δικηγορίνες για να μου ελέγχουν τα χαρτιά που υπογράφουν πάω φυλακή όταν θα φύγω από δήμαρχος και τις έχω βάλει εδώ και 6 μήνες και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, μόνο με το κτηματολόγιο. Στο κτηματολόγιο τους ξέρουν όλες με το μικρό τους όνομα. Όλγα και Βικτωρία. Ανοίγουν οι πόρτες. Έχουν free pass. Γιατί θα ήταν χρήσιμο να γυρίσω εγώ και να πω το κτηματολόγιο το οποίο κατέθεσε η Βάρη είχαμε χάλι μαύρο, βουλιαγμένη ο Ιησούς Χριστός εδώ και βούλα με προβλήματα μέτριο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είχε πολλές αιχμές. Αυτό θα με έκανε πιο μάγκα, εμένα πιο αποτελεσματικό. Δεν είπα τίποτα. Ξέρετε τι έκανα. 6 μήνες θα ασχολούμαστε με το κτηματολόγιο. Και είμαστε άρτιοι και πάμε τώρα το άλλο μήνα στις ενστάσεις, θα τους πάρουμε τα κεφάλια. Και της Εκκλησίας και του 124 στρέμματα και του Πασόλους. Νομίζω ότι αυτό απαιτεί η περιοχή και ο λαός της περιοχής μας. Δεν απαιτεί να πούμε πόσο κακή ήταν η προηγούμενη και ανεπαρκής να φτιάξω κτηματολόγιο. Από το γραφείο του Δημάρχου. Έχουν συνεργαστεί το γραφείο του Δημάρχου οι δύο δικηγορίες αυτές με την νομική υπηρεσία, την ΙΔΟΜ και την τεχνική. Ό,τι θέλετε στη διαθέσή σας. Διαπλάτηση Βασιλέως Παύλου. Ναι, προχωράει η διαπλάτηση Βασιλέως Παύλου. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και θα έρθει για απολωτρίωση τριών τμήματων στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα απολωτριώσουμε τρεις ιδιοκτησίες οι οποίες είναι πριν, οι άδειές τους είναι πριν το 55 και οι υπόλοιπες θα πρέπει να γίνει πράξη αναλογισμού, αλλά μέχρι να γίνει πράξη αναλογισμού και μέχρι να αποζημιωθούν, οφείλουν να έχουν παραδώσει κοινοχρησία τις περιοχές τις οποίες έχουν κλείσει και έχουν βάλει μπάρες και έχουν βάλει τα αυτοκίνητά τους μέσα. Το κάνουμε. Εγώ είμαι έτοιμος, το κάνω. Το ετοιμάζω τώρα, το φέρω. Το ξύλο το φάμε, εγώ το φάγω. Θα φάμε ξύλο. Γιατί εκεί θα ξεσηκωθούν αυτοί οι βολεμένοι που θα έπρεπε να είχαν δώσει τα πάρκινγκ αυτά σε κοινή χρήση, που τα έχουν κάνει ιδιωτικά πάρκινγκ για τα αυτοκίνητά τους και τους φίλους τους. Και θα φύγουν εδώ πέρα και θα μου. Εδώ βγάλανε χαρτί ότι προστατεύουν το περιβάλλον κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα είμαστε, σε ένα μήνα. Πάμε παρακάτω. Έργο της Απόλλωνος. Το έργο της Απόλλωνος έχει. Το GIS. Το GIS είναι έτοιμο, ολοκληρωμένο. Πρέπει εντός των επόμενων 2 ημερών να δοθεί και το link για να μπορείτε να μπαίνετε. Σήμερα όμως, αν θέλετε να το δώσω, το έχω στο γραφείο μου το σύνδεσμο, να σας το δώσω. Ξέρετε ποιο είναι το τυπικό θέμα. Το τυπικό θέμα, γιατί δεν έχει βγει επισήμως στον αέρα, είναι γιατί οι ρημοτομικές γραμμές που περιγράφονται μέσα, πρέπει να μπει disclaimer, ούτως ώστε όταν θα μπείτε εσείς μέσα και θα πάρετε ρημοτομικές γραμμές από το GIS, να μην εκτυπώσετε κάτι και να το πάτε ως βεβαίωση, διότι το GIS είναι συμβουλευτικό και δεν έχει καμία πιστοποίηση.
Πρέπει λοιπόν σε κάθε σελίδα που θα ανοίγει να βγαίνει disclaimer πάνω ότι ό,τι πληροφορία πάρετε από εδώ είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν είναι επιστοποίηση. Αυτό και μόνο. Είναι το μόνο το οποίο δεν έχει μπει. Γι' αυτό δεν έχει μπει και στον αέρα. Μόλις μπει και αυτό, στον αέρα είναι έτοιμο, έτοιμη εφαρμογή, πλήρως. Είχε, βεβαίως. Βεβαίως, αυτό το GIS το οποίο ανεβάζουμε τώρα έχει βάρη και βουλιαγμένη και έχει και άλλα 8 παιδεία στη Βούλα. Λοιπόν, έργο Απόλλωνος. Είπαμε, τα έργα έχουν σταματήσει εδώ και ένα 20ήμερο, έξω από το Ιθάκι, έχουν βρει ένα τάφο, τον εξετάσαν και σε 2-3 μέρες προχωράει. Το ασανσέρ. Το ασανσέρ είναι εδώ από πίσω ακριβώς η θέση του. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Το ασανσέρ αυτό όμως στην τελευταία αναμόρφωση, επειδή τόσο κοστίζουν αυτά, έπρεπε να πάρει 5.000 παραπάνω. Και στην τελευταία αναμόρφωση, το συγκεκριμένο ασανσέρ αυξήσαμε το budget, όπως θυμάστε, από τις 20.000 με ΦΠΑ, το πήγαμε σε 24. Γιατί? Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη δαπάνη. Για να πεις, βέβαια. Αυτό που γίνεται, όμως, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αυτό που γίνεται είναι δευτερολογία, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται. Θα είναι κύριε Ματόπουλε, θα είναι ο Σονούπο στον αέρα η ανάθεση, γιατί αυτό πάει με ανάθεση. Διαγραμμίσεις. Πήραμε το διαγραμμιστικό, επειδή πολλές φορές στην εκπαίδευση έχουμε και ατυχήματα, στην εκπαίδευση του προσωπικού επί των διαγραμμίσεων, κάναμε μια μεγαλύτερη φόρτωση του συστήματος με αποτέλεσμα να βουλώσουν τα μπέκ. Και τα μπέκ αυτά τα περιμένουμε να έρθουν από μέρα σε μέρα για να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε τις διαγραμμίσεις. Όταν μαθαίνεις ένα καινούριο μηχάνημα, δεν πήραμε ανταλλακτικά, τα παίρνουμε τώρα. Δημοτική συγκοινωνία β' φάση. Έρχεται αύριο, προχωράμε για 1η Ιουλίου. Σας είπα, είναι ένα ακριβό σπορ και αυτό πρέπει να το μελετήσουμε σε βάθος. Αεροπορικός θόρυβος. Ο αεροπορικός θόρυβος απλά τυχάνει να ξέρω το αντικείμενο και να ξέρω ότι όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις προστατεύονται με κανονισμό ευρωπαϊκό, ο οποίος έχει αισθητήρες, ακριβούς αισθητήρες, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, και όποιος αναχωρεί ή αφήκνεται σε αυτό το αεροδρόμιο αερομεταφορέας που παραβιάσει τα όρια, πληρώνει δυσθεώρατα πρόστιμα στους γύρω-γύρω δήμους. Τι πράγμα? Εγώ θα σας πω το εξής, ξέρετε ποιο είναι το επάγγελμά μου, όταν όχι τώρα, το 1987 που πετάω, απογειωνόμασταν από τη Φραγκφούρτη και αφού φτάναμε στα 10.000 πόδια, η πρώτη μας κουβέντα ήταν πάρε στη συχνότητα να ρωτήσεις αν κάναμε θόρυβο. Αν ακολουθήσαμε τις σωστές διαδρομές και τα σωστά ύψη. Γιατί τρώγαμε 10.000 μάρκα πρόστιμο. 10.000 μάρκα πρόστιμο. Τρώγαμε το 88. Αυτή η νομοθεσία υπάρχει και εδώ. Εμείς έχουμε πρόβλημα στο κόρμπι, παραπονιούνται οι κάτοικοι. Εμείς λοιπόν που ξέρουμε και στη Βάρκηζα, που ξέρουμε αυτό το know-how, δεν έπρεπε να κάνουμε μια μελέτη για να πάρουμε μετά τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και το Κοροπή και να πάμε όλοι μαζί να καταθέσουμε ένα ωραίο προγραμματάκι για χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξουμε δίκτυο noise monitoring point για το αεροδρόμιο. Λέω, πώς θα μας κοστίζει 15.000 ευρώ. Βεβαίως. Κύριε Δαβάκη, σε παρακαλώ πολύ, μην απαντάς, δεν γίνεται. Γιατί κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Όχι κύριε Δαβάκη, δεν έχετε δεύτερο. Γιατί κανένας δεν έχει ασχοληθεί κύριε Δαβάκη. Σας παρακαλώ πολύ. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί. Κύριε Δημάρχη. Κύριε Δαβάκη. Είσαστε πολύ ρηχός κύριε Δαβάκη. Είστε πολύ ρηχός στην προσέγγιση σας. Πολύ ρηχός. Λοιπόν, περίπτερα που είπατε ότι χειρεύουν. Τα περίπτερα που χειρεύουν, εμείς δεν έχουμε διώξει κανέναν. Παρά ο νόμος λέει ότι όταν λήγει η σύμβαση ή ο δικαιούχος πεθάνει, ο μισθωτής κόβεται η σύμβαση και πρέπει να πιστέψει το περιπτερό, εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς τους αφήνουμε μέσα. Γιατί τους αφήνεις μέσα, εισπράττεις κανονικά, μέχρι ώστε να βγάλεις νέα διαγωνιστική διαδικασία. Τα περίπτερα που βλέπετε κλειστά, όπως στην πλατεία ή μπροστά από την Παναγίτσα, το έχουν παρατήσει οι ίδιοι οι οποίοι ήταν μέσα, δεν τους έβγαλε κανείς έξω. Αυτό θα μετακινηθεί. Αυτό μετακινείται και πηγαίνει στην... Δεν σ' άκουσα. Δεν γίνεται έτσι λόγος. Επειδή θα μετακινηθεί φύγανε. Να μην μετακινηθεί λοιπόν. Ναι, εγώ σας λέω ότι φύγανε όμως.
Δήμαρχε, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να ξεφύγει η κουβέντα. Δεν θα απαντά σε οποιονδήποτε μιλάει. Στην πλατεία Γεωργακοπούλου. Από τους ρωτήσατε. Του συμβούλου να κάνουν τεχνολογία. Εντάξει, σα πω. Λοιπόν, στην πλατεία Γεωργακοπούλου έχουμε ένα κίνητο το οποίο το νοικιάσαμε. Το νοικιάσαμε, κάναμε τη δημοπρατική διαδικασία και ακούστε τώρα να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Εκεί υπήρχε ένα ρολόι το οποίο έδινε φως, είχε κάνει και ο Δημήτρης μια φορά, θυμάσαι που είχες πει γιατί είναι σκοτεινή πλατεία. Λοιπόν, πλατεία ήταν σκοτεινή γιατί πέρασε κάποια στιγμή, όταν το παράτησε ο προηγούμενος μισθωτής το εστιατό αυτό, τι ήταν το σουβλατζίδικο, το οβελιστήριο, πέρασε η ΔΕΗ, έκανε έλεγχο και είδε ότι υπήρχε ένα ρολόι που φώτιζε την πλατεία, στο οποίο έπαιρνε με διαχωριστή, πώς το λένε αυτό, με διακλαδωτή, το μαγαζί. Αυτό απαγορεύεται. Τι έκανε λοιπόν, πήγε η ΔΕΗ και έβγαλε το ρολόι. Το πήρε. Εμείς ως Δήμος, τώρα μου λέτε γιατί δεν μιλάμε και πάρα πολύ για τα πράγματα, δεν το πήραμε χαμπάρι. Σβήσαν τα φώτα, δεν υπήρξε τίποτα. Ξαφνικά, όταν δημοπρατήσαμε, πάει να μπει ο ιδιοκτήτης μέσα να ξεκινήσει τις εργασίες. Πού το ρολόι, ρε παιδιά, από εδώ πάρουμε ρεύμα. Η ΔΕΗ είχε πάρει το ρολόι. Και ξεκινήσαμε τη διαδικασία τον Οκτώβρη μήνα να πάρουμε ρολόι και το ρολόι το πήραμε πριν από 20 μέρες. Και ο άνθρωπος πληρώνει. Η μίσθωση έγινε, η σύμβαση έγινε το Σεπτέμβριο. Για πείτε μου τώρα, αυτός ο οποίος έκανε τη μίσθωση το Σεπτέμβριο και ο οποίος έχει πληρώσει κιόλας. Τώρα έρχεται με αίτησή του και λέει, κύριε, εδώ εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει, πως είναι έτσι, μου το δώσατε χωρίς ρεύμα. Παρακαλώ να ξεκινήσει η σύμβαση τώρα. Πείτε μου, τι θα απαντήσουμε εμείς, όχι. Που είναι δική μας ευθύνη ότι δεν υπήρχε ρεύμα εκεί. Ένα θέμα που σας λέω τώρα για την πλατεία Γεωργακοπούλου. Μπήκε το ρεύμα και ξαναφωτίστηκε η πλατεία. Τώρα, αν περάσετε, είναι φωτισμένη πριν από μία εβδομάδα. Το αίτημα έγινε από τον Οκτώβριο. Έλα. Σήμερα εργάζονται. Και έχουν ξεκινήσει πλέον από τη στιγμή που υπάρχει ρεύμα και στο κατάστημα αυτό. Τέλη κυκλοφορίας όχι. Ανακύκλωση και καθαριότητα είναι μεγάλο θέμα, τώρα μην το αναλύσουμε. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Εκνευρίστηκε και ο φίλος μου Δημήτρης Οδαράκης, γιατί αυτά είναι προφανώς εικονική πραγματικότητα. Έβαλα εγώ το διευθυντή να γράψει ότι βρήκαμε 15 αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν πλώσει τέλη κυκλοφορίας. Τα βρήκαμε. Δεν τα βρήκαμε εμείς. Τα βρήκε η εφορία. Όταν πήγαμε να πάρουμε τα τέλη κυκλοφορίας, επειδή κάποια στιγμή, ξέρετε κάτι, ζούμε σε ένα κράτος το οποίο ευτυχώς σιγά σιγά αρχίζει και μηχανοργανώνεται και πιάνει όλους τους μπαμπέσιδες, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι οι φίλοι μας, είτε είναι άγνωστοι. Μηχανοργανώθηκε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο, πήγαμε στην εφορία να πλώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας και λέει λοιπόν, θα παραπονεί, τέλη κυκλοφορίας δεν έχει γιατί χρωστάτε τόσα. Πού χρωστάμε, πώς χρωστάμε, βρες αποδεικτικά, δεν υπάρχουν αποδεικτικά. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε 10 αυτοκίνητα τα οποία δεν πληρώναμε τέλη κυκλοφορίας. Όπως πριν από 1,5 χρόνο είχε αποδειχθεί ότι άλλα 20 αυτοκίνητα πλήρωναν τέλη κυκλοφορίας, αλλά δεν σε πλήρη ακινησία στον όρο οχημάτων. Τι θα κάνουμε, βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Ρωτάω. Να ακούσατε εμένα ποτέ να βγω και να πω ότι ξέρεις αυτός ο οποίος μου παρέδωσε ή αυτός που παρέδωσε σε αυτό που παρέδωσε σε μένα ήταν αχρηστός. Είναι χρήσιμο αυτό να το πω. Εγώ τι ξέρεις τι πρέπει να κάνω. Να πάρω αυτά τα οποία πλέον τέλη κυκλοφορίας, να σταματήσω, να τα πάμε στην ΟΔΗ, να τα κόψουμε, να μην τα ξαναπληρώσουμε ποτέ και σε αυτά που φάγαμε τα πρόστιμα να πάμε να διακανονίσουμε τα πρόστιμα. Εμένα αυτό. Περνάνε βεβαίως. Βεβαίως. Ο στόλος λοιπόν αυτή τη στιγμή των οχημάτων είναι. Αυτός που πρέπει να είναι, αυτός που κινείται, αυτός ο οποίος πρέπει να είναι πληρωμένος με τέλη κυκλοφορίας, αυτός που είναι περασμένος όλος αποκτέω. Αυτό είναι κακό, δηλαδή, το κάναμε. Τι πράγμα? Να στη φέρω. Να στη φέρω. Δηλαδή... Αυτά είναι... Δυστυχώς είμαστε. Και να μην τα πούμε, να μην το ανοίγουμε το κεφάλαιο αυτό. Πολιτική προστασία και καθαριότητα είναι δύο μηχανισμοί, οι οποίοι ο ένας συμπλέον τον άλλον. Ο ένας συμπλέον τον άλλον. Όταν η πολιτική προστασία βρεθεί σε κρίση, αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσει είναι το λιγοστό προσωπικό πολιτικής προστασίας και τους ανθρώπους της καθαριότητας αφενός και της τεχνικής διεύθυνσης αφετέρου, μηχανικούς κλπ. Ο κοινωνικός κανόνας νομίζω το έχουμε εξαντλήσει. Οι μελέτες θα γίνουν έργο. Εάν αυτή τη στιγμή
η περιφέρεια, έχει ασκηθεί μια κριτική, γιατί για ποιο λόγο εμείς ως Δήμος έχουμε πάρει μια σειρά από έργα. Το οποίο είναι και επικίνδυνο για μας, γιατί μπορεί να εξαιρεθούμε κιόλας από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση. Ξέρετε γιατί έχουμε πάρει όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις? Γιατί βρήκαμε γρήγορα λεφτά και φτιάξαμε μελέτες. Και έρχεται λοιπόν τώρα, δηλαδή η μελέτη είναι το εργαλείο, το πομόχλιο για να βρούμε χρήματα να φτιάξουμε το έργο. Και ερχόμαστε εδώ και σήμερα, αντί να πούμε, οκ, μας βγήκε αυτό το χαρτί, κάνουμε το εξής. Προσέξτε τι κάνουμε. Λέμε ότι οι μελέτες είναι τίποτα, εικονική πραγματικότητα, Κοντονής, Δαβάκης και Σία. Και από την άλλη πλευρά ερχόμαστε και λέμε στους ανθρώπους αυτούς, το ΣΥΑ είναι με την καλή έννοια, δεν σου λέω ότι είσαι εταιρεία. Λοιπόν, και συνεργάτες. Το λοιπό κύμα πολιτών, ρε παιδί μου, μην τα λένεσαι. Λοιπόν, όμικρον έψιλον. Και από την άλλη πλευρά, δεν σας κρύβω ότι εγώ λέω με επιτάσσιο στους ανθρώπους αυτούς ότι τους ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε τις χορηγίες αυτές. Ενώ υπήρξε καταγγελία για αυτούς, για το Δήμο μας βασικά, για τις χορηγίες στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Και πήγα εγώ προσωπικά και νομική υπηρεσία. Και η οικονομική υπηρεσία απολογούμενη στον επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης παρεμπιπτόντως, και αυτό δεν το βγάλαμε στον αέρα, για να μην βλογούμε τα γένια μας, γύρισαν και είπανε ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Γιατί μας αδικείτε κατά αυτόν τον τρόπο? Είδατε, μας πετάτε ψηλές μπαλιές για να μας σηκώνετε για να καρφώσουμε, και εμείς δεν καρφώνουμε, αρνούμε θα να καρφώσουμε. Δεν θέλουμε να καρφώσουμε κανένα. Έχουμε και ψηλούς παίχτες, κύριε Δαβάκη. Μανιάτες. Λοιπόν. Μάθε να κάνει συζήτηση, κύριε Δαβάκη, λοιπόν, και όχι άγαθρες κραυγές. Μάθετε να κάνετε συζήτηση επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι, για να το τελειώσουμε, στον κύριο Δόγκα. Νομίζω... βέβαια θα το συνεχίσουμε. Το χρηματοδοτούμε, και από ίδιους πόρους. Πέρσι το χρηματοδοτήσαμε κατά 50% από ίδιους πόρους, που ήταν πολιτική απόφαση δικιά μας, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μην περικοπεί, γιατί τα χρήματα που μας έστειλε για το ΚΡΑΠ ήταν πολύ λιγότερα. Και είπαμε επίσης και απόφαση, η οποία, ναι, ότι θα γίνει από ίδιους πόρους, ακόμα και αν σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση. Και για μεταγραφές σχολικών κτηρίων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μεταγράψει, είχαμε σε εκκρεμότητα πάνω από το 70% των κτηρίων, έχουν μεταγραφεί σχεδόν τα μισά. Μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι, υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν, δεν είναι όλα, είναι άλλα τέσσερα τα οποία πρέπει να μεταγραφούν από ό,τι μου πάνε. Είναι τέσσερα τα οποία θα έχουν να μεταγραφούν μέχρι τέλος του χρόνου και υπάρχουν δύο ή τρία τα οποία, επειδή η χρηματοδότηση του ΟΣΚ για να χτιστούν δεν έχει εξοφληθεί, ακόμα κρατάει την κυριότητα ο χρηματοδότης που έχει χρηματοδοτήσει τον ΟΣΚ. Μόλις εξοφλήσει οι κτηριακές υποδομές αυτά τα χρήματα, θα μας μεταγράψουν την περιουσία. Λοιπόν, θα πάω λίγο γρήγορα εδώ. Σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Δόγκας, το οποίο έχουμε δώσει για τη δωρεά του ΣΑΚΤ. Και θα απαντήσω επίσης μαζί και σε αυτό το οποίο είπε για τα παράσημα ο κ. Κιούκης. Λοιπόν, έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα, μαζί με το κόστος μεταγραφής και το κόστος των δικαστικών ενεργειών, 205 ή 215.000. Δεν είμαι πρόχειρος. Έχουν τελειώσει. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, και κάποιοι επιχαίρουν, αλλά θα τους έλεγα ότι να μην το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι, εκτός ότι δεν είναι ιδεοντολογικό, δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει, δηλαδή αντίον της πόλης. Υπήρχε μια καταπάτηση εκεί, ο ορισμός της καταπάτησης, ο οποίος, τέλος πάντων, τώρα η ελληνική δικαιοσύνη πολλές φορές είναι τυφλή, είναι κάποιες φορές είναι λίγο κουφή. Τέλος πάντων, το πέρασε το θέμα. Τα 1.200 μέτρα αυτή τη έκθεση, που ήταν 8.300, έχουν πάει με απόφαση εφετειακή, έχουν πάει στον καταπατητή, στην καταπατήτρια. Βέβαια θα προσφύγουμε και στον Άριο Πάγο τώρα, αυτό όμως είναι τερών εκάτερων. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι με τα υπόλοιπα 7.100 μέτρα, εμείς έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε δύο διδακτήρια. Τι χρειάζεται μελέτη, την καταλληλότητα. Πήραμε καταλληλότητα.
Πήραμε καταλληλότητα, συγκροτήσαμε την Επιτροπή και πήραμε καταλληλότητα. Και μάλιστα αυτό το οποίο ζητούν οι ανάγκες, και έγινε άλλο ξεφωνητό γι' αυτό, ότι. Πώς το είπανε, πώς το γράψανε. Τίτλοι τέλους. Έχει και ένα δραματικό. Τίτλοι τέλους για το τρίτο γυμνάσιο, το τρίτο λύκειο. Μαφαβούτσι από κάτω, υπογραφή. Λοιπόν, οι τίτλοι τέλους για το τρίτο λύκειο είναι ότι η τοπική μας εκπαιδευτική κοινότητα ζητάει πέμπτο δημοτικό στη Βούλα και τρίτο γυμνάσιο. Γιατί αυτό το οποίο έχει συμβεί, φτιάξαν ένα υπερλούξ σχολείο και μπράβο τους, ΣΔΙΤ κιόλας, για όποιον ενδιαφέρεται, στο Κίτσι. Έφυγε και ο Κοντονής για να του πω πού ακριβώς είναι και το Κίτσι. Φτιάξαν μια σούπερ μονάδα η οποία γενιάστηκε με αποτέλεσμα να φύγουν παιδιά από το Κίτσι που πήγαιναν στη Βάρη, με αποτέλεσμα να ξεφορτώσουμε τα σχολεία. Ξεφορτώνοντας τα σχολεία, πλακωνόντουσαν φέτος τα λύκεια, ειδικότερα στη Βάρη, για το πού θα αλλάξουμε τα όρια, να μην φύγουν οι μαθητές και κλείσουν τμήματα. Έκανα εγώ το διαιτητή. Τα γυμνάσια. Για το πού θα λήξουν, γιατί οι τάξεις που μπαίνουν στο γυμνάσιο συνεχίζουν μέχρι να φύγουν. Έχουμε πάλι έτσι για αλλαγές. Δεν θα το αντέξω τρίτη χρονιά αυτό, ρε Σιδή Διονύση. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι δεν θέλουμε τρίτο λύκειο. Τι θέλουμε? Θέλουμε πέμπτο δημοτικό στη Βούλα και θέλουμε και τρίτο γυμνάσιο. Παρεπιπτόντως, θα έρθει πρόταση ο Σονούπο, έχουμε συνοηθεί, για να αλλάξουμε την αρρύθμιση και την αναοτοδοσία όλο το σχολείο. Εφόσον είμαστε ενίος Δήμος, δεν υπάρχει πρώτο Βούλας και τρίτο Γλυφάδας κλπ. Δεν υπάρχει πρώτο γυμνάσιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δεύτερο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Λοιπόν. Τελικά το οικόπεδο σε ποιον ανήκει? Ποιο? Αυτό το οικόπεδο. Ποιο οικόπεδο? Που θα πάμε να φτιάξουμε τα σχολεία του ΣΑΚ. Στο Δήμο πλέον. Α. Το πήρε ο Δήμος. Ανήκει στο Δήμο, κύριε. Το μετέγραψε στο Δήμο. Ο Δήμος το μετέγραψε. Πάμε, κύριε Δήμο. Λοιπόν. Τι να κάνει? Αν. Φτάνουν τα. Τώρα θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση ρημοτομικού για να οριστεί αυτός ο χώρος ως χώρος σχολείου. Και ας πω και κάτι άλλο. Εκεί αυτά τα 1300 μέτρα θα παραμείνουν πρασιά. Για να σας βγάλω και την είδηση. Έτσι. Πρασιά. Εφόσον είναι και καταπατημένα, θα τους κάνουμε και μάγκες τους καταπατητές. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω καμία κόντρα. Προχτές είδα την κυρία και τη φίλησα κιόλας στο χορευτικό. Λοιπόν, για τα σχολεία, για τις περιοχές εκτός σχεδίου, που είπατε. Σήμερα κάνουμε πολεοδομική μελέτη για το τρίγωνο της Βούλας, εδώ, και για την περιοχή στην Δραμανακίων. Αυτές οι δύο περιοχές μας δίνουν 14 στρέμματα σαν Δήμος. Αυτά τα στρέμματα είτε τα χρησιμοποιούμε σε μία από τις δύο περιοχές, ή κρατάμε λίγα εδώ και λίγα εκεί. Αυτά θα τα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν γίνεται λοιπόν, σε αυτή τη φάση που γίνεται η πολεοδομική μελέτη, έρχεται ο μελετητής και ζητάει από όλους τους ιδιοκτήτες να φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας. Η πρώτη φάση της μελέτης είναι έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Όποιος έχει τίτλους ιδιοκτησίας, έρχεται, ό,τι δεν έρχεται με τίτλο ιδιοκτησίας, είναι κρατική γη. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία διεκδίκηση από κανέναν. Υπάρχει μια γενικότερη θολούρα, αν κάποιοι που λένε ότι είναι δικά τους έχουν τίτλους νόμιμους ή δεν έχουν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Έτσι. Λοιπόν. Ποιος το κύριο Δαβάκης, από εδώ. Λοιπόν. Είπατε για τα παγκάκια. Τα παγκάκια τα οποία πήραμε πραγματικά είναι πολύ όμορφα παγκάκια, ξύλινα, αναπαυτικά. Γεμίσαμε όλη την παραλιακή ζώνη παγκάκια, γεμίσαμε τα πάρκα παγκάκια, γεμίσαμε τις παιδικές χαρές παγκάκια. Όπου υπάρχουν παλιά παγκάκια τα αποσύρουμε γιατί είναι πλέον διαλυμένα και αρχίζουμε και βάζουμε αυτά. Τώρα ο φόβος των αστέγων υπάρχει. Αυτοί οι άστεγοι που πάμε στην κοινωνική υπηρεσία, τους έχουμε μαζέψει τρεις φορές, τους έχουμε πάει στο Δρομοκαίτιο, στο Ασκληπείο, στην αστυνομία, παντού. Τους περιθάλπτουν μία εβδομάδα, ξαναφεύγουν και ξαναπάνε εκεί. Η κοινωνική υπηρεσία εδώ, η κυρία Κάραγιαν, τους ξέρει με τα μικρά τους ονόματα. Οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες και ξέρετε και κάτι άλλο. Παρότι δεν είναι Έλληνες, που δεν έχουν τις δυνατότητες να φιλοξενηθούν στις δικές μας κοινωνικές δομές, εμείς προτιμούμε να τους έχουμε παρανόμως στις δικές μας δομές και να μην είναι στα πεζοδρόμια και αρνούνται να έρθουν. Ο τύπος ο συγχωρεμένος που πέθανε από το κρύο,
Εγώ τον πήρα τα Χριστούγεννα του 2015 και τον πήγαμε με τους αστυνομικούς σηκωτό στον κοινωνικό ξενώνα. Τον βάλαμε στις 2 η ώρα το πρωί, παραμονές Χριστουγέννων, στον κοινωνικό ξενώνα στις 2 η ώρα, 4 ξεμέθησε και ξαναπήγε στον παλιά και στην Ποσειδόνος. Με μείον 5 βαθμούς θερμοκρασία. Ταμπέλα για ταξί, την έχω ζητήσει. Απλά δεν, η ταμπέλα απαγόρευση για το πάνω δεν έχουμε τέτοιο. Την P32, ξέρω ποια είναι αυτή, την έχω ζητήσει όμως και θα τη βάλουν. Έχετε δίκιο. Τα διαχωριστικά έχουν λειτουργήσει καλά. Δηλαδή, δεν έχουν τα διαχωριστικά, τα τζάμια αυτά με αυτό 1,60 που έχουμε πει, δεν έχει κάνει υπέρβαση κανένας. Κανένας δεν έχει κάνει υπέρβαση. Και ξέρετε κάτι, αυτή η παρέμβαση, εγώ δεν την πίστευα στην αρχή. Δεν την πίστευα. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είδα φέτος στη χειμερινή περίοδο είναι ότι τα καταστήματα στην πλατεία της Βούλας κατάφεραν τις μέρες που η θερμοκρασία δεν ήταν κάτω από 10 βαθμούς να δουλέψουν. Εντάξει. Και εμείς τι θέλουμε, την τοπική ήπια επιχειρηματικότητα να την τονώσουμε. Αυτό πάμε να κάνουμε τώρα στη Βουλιαγμένη. Αυτό πάμε να κάνουμε στη Βάρκιζα και στην πλατεία της Βάρης. Βάρη πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια που είχαμε βάλει 350.000, ισομοιράστηκαν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να πάρει η κάθε μία δημοτική ενότητα την έκταση την οποία πρέπει. Η Βούλα σήμερα ολοκληρώνεται ουσιαστικά, έχει 2-3 σημεία ακόμα. Η Βουλιαγμένη ολοκληρώνεται. Τι είπαμε? Όχι, ολοκληρώνεται είπα. Έχει ακόμα, είναι περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Ολοκληρώνεται όμως, είναι στη φάση, έχουν υλοποιηθεί. Και αυτό το οποίο εγκαθίσταται τη βδομάδα μετά το Πάσχα είναι η ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων που είναι στη Βάκχου και στην πλατεία Δήμα. Στο κέντρο της Βάρης. Το οποίο είναι πεζοδρόμια τα οποία έχουν σκαλοπάτια, έχουν επικίνδυνα. Τσιμέντα αλλού, ράμπες αλλού. Εκεί λοιπόν θα γίνει ανακατασκευή και θα μπουν και τα κολονάκια. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τουλάχιστον αυτή τη φάση σωστά την διαδικασία. Ρωμά, για τη Βάκιζα. Για τους Ρωμά έχω πάει προσωπικά 3 φορές στον αρχηγό της αστυνομίας. Έχω βριστεί με τον στρατηγό της Νοτιοανατολικής Αττικής, ο οποίος είναι καλό παιδί, μετά του πήγα και του ζήτησα και συγγνώμη, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έρχονται και δημιουργούν όλη αυτή τη φασαρία εκεί. Η δημοτική αστυνομία πλέον, δικαίωμά της είναι κιόλας, αρνείται να πάει να προσεγγίσει. Μου είπαν ακόμα και η αστυνομία, προσέξτε να δείτε, η αστυνομία την κάλεσα νύχτα σε ανώτατο αξιωματικό και μου λέει: Δήμαρχε, εδώ στείλτε τη Δίας να τους διώξει τώρα. Είναι 10 αυτοκίνητα εκεί. Και μου γύρισε η αστυνομία και μου είπε, ο στρατηγός της αστυνομίας, Βασίλη, το ξέρεις, την Παρασκευή, μου λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση να τους πλησιάσουμε νύχτα. Λέω, μα είσαι σοβαρός. Η Δίας που φοράει Αλεξής Φεραγγέ και πιστόλια και δεν πλησιάζει τους. Ναι, προφανώς υπεκφεύγει. Γιατί αυτό δεν στέκει. Ακούσαμε και αυτό. Συνεπώς, κύριε Δόγκα, παρότι δεν είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η μελέτη είναι έτοιμη, που είναι ο Χάρης, και βγαίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Έφυγε ο κ. Κεργίδης. Το θέμα είναι ότι επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ πλέον με 70 υπογραφές. Και κάνουμε αυτή τη στιγμή με 78.000 ευρώ, κάνουμε μία σύμβαση, μια διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε να έχουμε κάλυψη με 2 περιπολικά ιδιωτικής αστυνομίας 24 ώρες το 24ωρο, από τις 15 Μαΐου ως τις 31 Οκτωβρίου. Και είναι, γιατί αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, δεν θα στάνε... Ναι. Όχι, δεν θα πάνε να πάνε ξύλο, αλλά θα πάνε εκεί και θα τους... Θα γίνουν ενοχλητικοί σε αυτούς. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει το πράγμα. Ιδιωτική αστυνομία, ιδιωτική φύλαξη. Λοιπόν, Βουλιαγμένοι, παρατημένοι. Τέλος πάντων, κάμπιες, στάθμευση, είπαμε δημοτική αστυνομία, αθλητικό κέντρο Βούλας. Το αθλητικό κέντρο Βούλας, αθλητικό κέντρο φτιάχνουμε. Απλά να σας πω ότι ο ποδηλατόδρομος που έγινε από την άλλη οδό που κατεβαίνει, όπως λέγεται, την Περικλέους, έγινε εντός οδοστρώματος. Δεν έγινε εντός πεζοδρομίου. Αυτός όμως ο ποδηλατόδρομος που έγινε τότε, για μένα δεν μου άρεσε αυτός ο ποδηλατόδρομος, είναι πολύ κακής ποιότητας. Αυτός που έγινε τότε από τον κύριο Βλαστό, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, είναι εντός οδοστρώματος. Κακώς είπατε, από ό,τι κατάλαβα,
η ανάπλαση της Βούλας, εγώ δεν κατάλαβα, η ανάπλαση της Βούλας, αυτή το lifting που κάναμε, έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να γίνει, γιατί υπήρχε ένας χρονισμός. Ήταν η μικρότερη τεχνική παρέμβαση που έπρεπε να κάνουμε. Lifting έγινε στην πλατεία της Βούλας. Αυτό το οποίο ήταν το επόμενο έργο ήταν η Βάρκιζα. Η Βάρκιζα μας σταμάτησε τώρα η κυρία η φαρμακοποιός, εκεί απέναντι. Η φίλη της κυρίας φαρμακοποιού, τέλος πάντων, όχι η ίδια. Θα τα βγάλουμε και τα ονόματα. Ακόμα ανωτάτη καταδοτική δεν έχω πάει ακόμα. Η επόμενη παρέμβαση, η οποία ήταν κεντρική πλατεία Βούλας, πλατεία Βάρκιζας, πλατεία Βουλιαγμένης, είσοδος Βούλας με την τροποποίηση του ρημοτομικού που κάνουμε τώρα και στη συνέχεια πλατεία Βάρης. Αυτός ήταν ο χρονισμός, ούτως ώστε να πηγαίνουν, δεν μπορούμε να ανοίξουμε πέντε εργοτάξια μαζί. Δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα να τα μελετήσουμε την ίδια στιγμή, ούτε να τα παρακολουθήσουμε, ούτε λεφτά να τα τυποπρατήσουμε όλα μαζί. Πρέπει να γίνουν εμένα κανονικά τώρα, σε ένα μήνα, θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει και την πλατεία της Βάρκιζας. Όμως μας έχουν σταματήσει. Λοιπόν, είπατε για το αναψυχτήριο της Βάρης. Έφυγε ο κύριος Κιούκης. Έφυγε. Ήθελα να το ακούσει αυτό γιατί είχε ενδιαφέρον. Πιο. Το ξέρω. Ακούστε λιγάκι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε ότι για το αναψυχτήριο που το πήρε ο φίλος μου και ο λοιπά και το οποίο τελικά όταν δεν πλήρωσε, ο συνεργάτης. Ο συνεργάτης λοιπόν, αυτός που δεν πλήρωνε, πήγε για τσάι, έτσι, ως όφυλα. Και γράφει και και πολλά ακόμα. Όταν κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, προσέξτε ποια ιστορία. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Κιούκης, ο οποίος έφυγε τώρα, το κατήγγειλε με ασκαιότατο τρόπο κιόλας στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη ζήτησε από το Δήμο όλο το φάκελο. Εμείς πήγαμε όλο το φάκελο σαν ΟΑΠΑ, δώσαμε όλες τις εξηγήσεις, πήγε η νομική υπηρεσία και αυτό το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε, το ξέρει όμως ο κύριος Κιούκης, αλλά δεν σας το έχει πει και αυτό είναι άδικο ότι λείπει σήμερα. Το ξέρουν και κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ στην περιοχή, αλλά δεν το αναδεικνύουν. Το ανέδειξαν ως μέγα σκάνδαλο. Μετά, όταν πήραν την απάντηση, δεν θυμήθηκαν να το διορθώσουν το πίσω. Ότι βγήκε το χαρτί της αποκεντρωμένης, που κάναμε τη σκευωρία, το μέγα σκάνδαλο, τα πήραμε, τα πιάσαμε, οι κολλητοί μας κλπ. Άνθρακας ο θησαυρός. Γράφει η αποκεντρωμένη ότι κάναμε ως οφείλαμε όλες τις ενέργειες για να καλύψουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Θα το βγάλουμε σε δελτίο τύπου αυτό να δούμε τώρα πώς θα το γράψουν. Γιατί αυτοί που το έχουν στα χέρια δεν το γράφουν. Έτσι, τίποτα δεν θα γράψει, το ξέρω. Το ξέρω. Εκτιμήθηκε. Δεν ήταν καλή. Έτσι. Πάμε κύριε. Λοιπόν, για τη Vita Plus, ναι, μπαίνουμε, καθαρίζουμε, κάναμε ολόκληρη ιστορία γιατί είχαν πάει και εκεί Ρωμά, είχαν πάει και εκεί αστεγοί, είχαν μπει μέσα. Πήγαμε και βάλαμε την ΕΤΑΔ να κάνει έτοιμα στην αστυνομία, γιατί η αστυνομία δεν πήγε να τους μαζέψει. Έχουμε πάει ήδη και έχουμε κάνει ένα καθαρισμό και θα κάνουμε και ξανά καθαρισμό, γιατί δυστυχώς για φέτος το καλοκαίρι στο κάμπινγκ και στη Vita Plus μόνο καθαρισμό θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε καμία τεχνική παρέμβαση, δεν θα κάνουμε καμία ουσιαστική ιστορία πέραν, να το δείτε και αυτό και να μην σας τρομάξετε, από το να γκρεμίσουμε εδώ στην ελεύθερη παραλία τα τσιμέντα και όλες αυτές τις βουλιαγμένες εξέδρες, οι οποίες πρέπει να φύγουν μετά από 50 χρόνια που βρίσκονται εκεί. Δημοτική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία σας είπα, μακάρι να είχαμε περισσότερους, δεν έχουμε. Κάτι είπατε για κάποιους χορηγούς, εγώ ξέρω να λέω ότι όταν μας χαρίζουν κάτι, το παίρνουμε με τα δηληγμίας και λέμε και ευχαριστώ, ειδικότερα όταν μας βγάζουν από αδιέξοδα όπως αυτά του χρονισμού. Ο κύριος Πασακυριάκος, για τις παιδικές χαρές, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον ίδιο, τις παιδικές χαρές ήταν το απόλυτο χάος, είμαστε στη φάση του καλούτσικου. Τέλος του χρόνου μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλά, του χρόνου το 2018 θα είμαστε άριστα. Αυτή είναι η διαβάθμιση, αγαπητέ φίλε Κώστα, που μπορώ να σου δώσω. Πλημμύρες έργα υποδομής, συμφωνήσω μαζί σου. Κάναμε μελέτες. Πρόσεχε να δεις για τα αντιπλημμυρικά. 1,5 εκατομμύριο γίνεται έργο αντιπλημμυρικό τώρα. Παίρνουμε 1% το οποίο θα γίνει 1,300 για να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση μέχρι την παραλία. Μελετάμε 9 εκατομμύρια αντιπλημμυρικό στην Βουλιαγμένη και μελετάμε και αντιπλημμυρικό 1,800 που ήδη το έχουμε στη διαδικασία ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της περιφέρειας. Δηλαδή τέτοιο πακέτο και δεν θα μπω καν
στο αντιπλημμυρικό, γιατί αντιπλημμυρικό είναι και αυτό, τα 22 εκατομμύρια που είναι το ρέμα της, του Κόρμπι. Και 660.000 που η μελέτη του ρέματος χαιρόματος Μιλαδέδας. Δηλαδή, έχει απόλυτο δίκιο ότι η κατάσταση στις πλημμύρες είναι γινόμαστε Βενετία, μαζί σου είμαι, αλλά για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάνουμε μελέτες. Και τι κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοια έργα. Πηγαίνουμε σε αυτόν που έχει το πουγγί. Έλα, πάρ' τη μελέτη, δώσε μου το πουγγί. Έτσι μόνο μπορούμε να κάνουμε έργα. Και το έκτο νηπιαγωγείο, και αυτό το κάναμε. Ξέρεις τι κάναμε για το έκτο νηπιαγωγείο. Το μεταφέραμε εκεί, πήγαμε, ξεμπλοκάραμε το οικόπεδο που είχαμε στη Βάρη, το Μποτόπουλο, πώς λέγεται. Το έδωμα Μποτόπουλο. Πήγαμε δύο φορές κτηριακές υποδομές. Και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δυστυχώς δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε εμείς τη μελέτη. Θα την είχαμε κάνει ήδη. Κάνουν αυτή τη μελέτη, οι οποίοι τους πήρε στις κτηριακές υποδομές, άκουσαν, 1,5 χρόνο να συζητάνε ο πέμπτος με τον έκτο, ποιος είναι ο συντελεστής της δόμησης. 1,5 χρόνο τον βρήκαν τελικά. Λοιπόν. Αυτό έχει σημασία. Και τροποποίηση ρημοτομικού. Λοιπόν. Τώρα, να μπω σε αυτά τα τελευταία. Ο κ. Κουκισεύ μου φύγει όμως, τον ήθελα. Για τον κύριο Κοντονή, είπα νωρίτερα στο σπίτι του κρεμαζόμενου δεν μιλάνε για σκηνή. Δεν ανοίγω ούτε θέματα ούτε αντιπαραθέσεις, δεν είναι χρήσιμες. Σαφέστατα πήγαινα στο Κόρμπι. Το Κόρμπι βγαίνει από την απόλυτη αφασία που υπήρχε για 30 χρόνια, 28 χρόνια. Έγινε η πρώτη ανάρτηση. Τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, θα έχουμε κυρωμένη την πράξη εφαρμογής και θα έχουμε δημοπρατημένο και κατασκευάζουμε το ρέμα. Αν αυτό το Κόρμπι δεν το κάνει περιοχή πλέον που έτσι μπράβο. Μην γύρισε και είπε επίσης για την άσφαλτο στο Κόρμπι. Προσέξτε να δείτε τώρα όταν δεν έχεις διοικήσει, μάλλον όταν έχεις διοικήσει εκ του μακρόθεν, γιατί υπάρχει διοίκηση εκ του μακρόθεν και εκ του σύνεγγης, έτσι. Λοιπόν, τι γυρνάει και λέει ο κ. Κοντονής και λυπάμαι που λείπει. Συνήθως δεν συνήθιζα να απαντάω όταν λείπει, αλλά αφού μας έκανε ρόμπα έφυγε και μετά δεν μπορούμε να απαντήσουμε κι εμείς. Μπορεί να το ακούει στην τηλεόραση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε ποιο είναι το θέμα. Λέει, πήγαμε και ρίξαμε άσφαλτο στο Κόρμπι και έφυγε. Αν έφυγε και πολύ κάθισε. Ξέρετε για ποιο λόγο. Διότι όχι μόνο εμείς και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, ό,τι οδοπία υπάρχει στο Κόρμπι σήμερα είναι παράνομη. Ό,τι οδοπία υπάρχει στο Κόρμπι είναι παράνομη. Και ξέρετε τι έκανε ο Καπετανέας, ο Αναστασίου, ο Μπαγλατζής. Έκανε το εξής. Φώναζε μια συνοικία και αυτό και για αυτά που λέω εγώ τον Κουντονής. Αυτό και τι έγινε. Τι να κάνει λοιπόν. Πήγαινε νύχτα ο δήμαρχος τότε και ξέκοβε από τις κανονικές εργολαβίες της οδοπίας και έλεγε ρίξε εδώ να ρίξουμε τον ένα δρόμο. Ο δρόμος αυτός ήταν χωρίς επεξεργασία από κάτω, χωρίς στέγνωμα, χωρίς 3α και χωρίς 7 πόντους ασφαλτικό. Χωρίς υψόμετρο. Γιατί για να κάνεις όλη αυτή την προετοιμασία πρέπει να έχεις, να ξέρεις πού είναι οι ρημοτομικές. Στο Κόρμπι δεν έχουμε εγκεκριμένες ρημοτομικές μέχρι την ακυρωθεί πράξη εφαρμογής και πρέπει να έχεις και εγκεκριμένα υψομετρικά. Και εκεί δεν είχαμε. Πήγαιναν λοιπόν οι εργολάβοι και έριχναν με ένα πέρασμα 2 πόντους ασφαλτικό, όπου το 2 πόντους ασφαλτικό με το που πέρναγε ένα βαρύ όχημα βούλιαζε σε κάποια σημεία, μάζευε νερό, σε 24 ώρες πορώντας το ασφαλτικό ουσιαστικά γινόταν σαν τυρί και στην πρώτη διέλευση που γινόταν έσπαιρνε το ασφαλτικό, γιατί ήταν της πλάκας. Αυτό το ασφαλτικό που είναι της πλάκας, εμείς και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι πάμε και το επισκευάζουμε. Και τι επισκευές κάνουμε, της πλάκας. Αυτά να τα πούμε ή όχι. Να τα πούμε. Γιατί κάθε διέ μου λέει τώρα, αν έχω πάει στο Κόρμπι. Έχω πάει, το Κόρμπι το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Εκ της αρμοδιότητας. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε τόσο φτηνές λαϊκίστικες ιστορίες. Γιατί βουλιαγμένοι τώρα, νομίζω δεν θα συζητήσω. Δελτία τύπου. Ξεφώνησε το γραφείο τύπου, γιατί έβγαλε ο κύριος αντιδήμαρχος μαζί με το γραφείο τύπου μία λίστα με ποιους δρόμους ασφαλτοστρώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια. Ασφαλτοστρώθηκαν 36 δρόμοι. Ένας δρόμος στη Βούλα, για τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή αρχαιολογικό έργο ανάδειξης ύψους 120.000 ευρώ, η Σπύρου Μελά, δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί ήρθε η αρχαιολογία και είπε, εδώ δεν ασφαλτοστρώνεται, έχουμε αρχαία από κάτω. Πήγαμε εδώ με απόφαση δική μας, κάναμε μελέτη, βγάλαμε 120.000 και τώρα γίνεται ανασκαφή εκεί. Και επειδή μπήκε ο δρόμος αυτός, ναι, ανασκαφή και κατάχωση. Επειδή αυτός ο δρόμος μπήκε λοιπόν, γιατί ήταν στην αρχική μελέτη
τον οποίο το βγάλαμε, βγαίνει τώρα και λέει ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Έχετε δει κανένα άλλο δελτίο τύπου να πηγαίνει πίσω? Παιδικές χαρές, φράχτες. Οι φράχτες είναι εγκεκριμένοι, όπως είπε και ο κύριος Βάσης. Τώρα, άμα θέλετε, μπορούμε να πάμε σε κυκλειδώματα στυλ γλυφάδας. Μεταλλικά κυκλειδώματα στα 2 μέτρα. Και αυτή είναι. Τι πράγμα? Βεβαίως είναι. Είναι μια λύση. Είναι, τι θέλουμε? Ό,τι και, δηλαδή, όταν έχεις 5 ειδών κάγκελα, τα ξύλινα τα κοντά, τα μεταλλικά τα κοντά, τα μεταλλικά τα μεσαία, τα γαλβανιζέ τα ψηλά, κάποιο πρέπει να επιλέξεις. Ό,τι και να βάλεις όμως, κάποιος θα βρεθεί και θα πει ότι εμένα δεν μ' άρεσε. Άσφαλτος στο κόλμπι, τίποτα. Και γενικότερα για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κοντονής, νομίζω ότι κανείς, ούτε εγώ που θεωρητικά είμαι εκλεγμένος δήμαρχος αυτή την περίοδο, γιατί δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα ποσοστά μου τώρα να είναι 95% κύριε Λαουτάρη, μπορεί να είναι και 5. Έτσι. Άρα δεν ξέρω αν εκφράζω αυθεντικά το λαό της περιοχής. Αν δεν το κάνω λοιπόν, δεν εκφράζω εγώ αυθεντικά το λαό της περιοχής που είμαι και εκλεγμένος, πώς τον εκφράζω Κοντονής? Εγώ δεν τον εκφράζω. Τον εκφράζω Κοντονής. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, πολύ λαϊκός τύπος. Για να τελειώσουμε λοιπόν, θα πω τα τελευταία. Για το πρώτο γυμνάσιο που είπε ο κ. Κιούκης, πράγματι τα κοριτσάκια εκεί πέρα της Κορασίδας βγήκανε πρώτες και μπορούν να βγουν και στην εξάδα του Παγκοσμίου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά από την Επιτροπή Παιδείας ούτε από την Δευτεροβάθμια. Δεν γίνεται. Θα είμαστε υπόλογοι για αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να βρούμε κάποιο χορηγό να καλύψει μέρος της μεταφοράς στο σπλίτ της Κροατίας. Ιδιοκτησιακά του Δήμου, του γυροκομείου. Το γυροκομείο είναι μια υπόθεση η οποία είναι στον πάγο 18 χρόνια, το οποίο αυτή τη στιγμή το φάκελο γυροκομείου τον ανοίξαμε. Ελπίζω να έχουμε θετική έκβαση. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι κάτι το οποίο έκλεισε με πολύ άσχημο τρόπο με δικαστικές αποφάσεις εδώ και 18 χρόνια θα το λύσουμε εμείς. Το τρίτο γυμνάσιο. Σας είπα τι σημαίνει με το τρίτο γυμνάσιο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σπέκουλο, γιατί καταφέραμε να βρούμε ένα χώρο, έστω με αυτή τη χορηγία, η οποία θα μας διδώσει τη δυνατότητα να το φτιάξουμε. Καθόμαστε και λέμε τώρα ότι θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, γιατί θα πάρουμε πίσω τα παράσημα. Ξέρετε γιατί? Γιατί για πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα υπέρ του τόπου και της περιοχής, εμείς πάλι πάμε και κάνουμε καταγγελίες στην αποκεντρωμένη και στους επιθεωρητές. Με τους επιθεωρητές πρέπει να έχουμε γίνει πρωταφυλαράκια. Μας κάνανε καταγγελίες στους επιθεωρητές για τις χορηγίες. Παράνομες χορηγίες αυτό και ποιοι είναι χορηγοί, νύχτα τους πήρατε, θα μας αλλοιωτρώσουν τη φυσιονομία της πόλης. Αθώοι κατηγορούμενοι. Μας κάνανε καταγγελία για το ότι πήρε το αναψυκτήριο της Βάρης συνεργάτης κλπ. Όλα καλώς καλωμένα, το φάκελο στο αρχείο. Τώρα μας κάνουν καταγγελία γιατί αποδεχτήκαμε δωρεά έκταση 8,5 στρεμμάτων από το ΣΑΚ. Τι να πω. Θου κύριε φυλακή το στοματί μου. Και με 7.000 θα πάρουμε και τη Βάρη. Μας ήρθε τώρα, ήρθε ένα σύλλογος από τη Βάρη και μας έκανε 120 τετραγωνικά μέσα στο εμπορικό κέντρο, μας έκανε παραχώρηση. Πάρτε το, δικό σας. Εμείς τι θέλουμε, να μας φιλοξενήσετε εκεί πέρα μέχρι όσο υπάρχουμε σε ένα γραφειάκι 30 τετραγωνικά και να μας πληρώσετε την 7.000 που έχουμε κρεμότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έμφυα. Θα τον πληρώσουμε τον έμφυα για να πάρουμε 120 τετραγωνικά ιδιοκτησία στο κέντρο της Βάρης ή όχι? Κατά τον κύριο Κιούκη πρέπει να γίνει καταγγελία στους επιθεωρητές. Φόρο επιτιδέματος. Φόρο επιτιδέματος. Εγώ θέλω να κάτσω στο σκαμνί κατηγορούμενο για αυτά τα πράγματα. Τότε σίγουρα κύριε Δαβάκη θα φύγω, όχι από το... Πότε έφυγε ο Φιντέλ? Ο Φιντέλ πότε έφυγε? Στα 93 του. Εγώ θα φύγω στα 103 μου. Λοιπόν, οι καντίνες που γίνονται στην κέντρα τα απαντήσαμε και τα απόβλητα διαχείριση και κομποστοποίηση δεν θα μπω επουδενή στη λογική του κυρίου Κιούκη. Καταλαβαίνω η οποία είναι ολίγο τη ισοπεδωτική. Όταν ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρουσιάζεται ως παράδειγμα, ως καλή πρακτική στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων με τη δημιουργία κομπόστα αυτής της ποιότητας που κάνουμε, που είναι καλύτερο από το εισαγόμενο, από το χημείο του κράτους και από τη γεωπονική σχολή, δεν μπορώ να δεχτώ την ισοπεδωτική άποψη του φίλου μου του Δημήτρη, που λέει αυτά τα κάνουν όλοι οι Δήμοι. Δεν τα κάνουν όλοι οι Δήμοι. Γιατί εμείς πήγαμε για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μελετήσαμε και συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο. Εδώ λοιπόν τελειώνω και... ευχαριστώ.
και ο ναός, βέβαια, και ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα. Ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα είναι εκτός παραχώρησης και είναι επισκέψιμος από τον οποιονδήποτε και μάλιστα στη διαμόρφωση που γίνεται μένει εκτός. Είναι εκτός της Χαδά. Και είναι και εκτός του περιγράμματος ιδιοκτησίας. Και θα έχει. Έτσι, μπράβο, ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ κατά τη διάρκεια. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το σημαντικότερο. Όχι, το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, συγγνώμη, πρόεδρε. Και μου το θύμισε ο κύριος Βαλάτας. Ο κύριος Βαλάτας και ο κύριος Κιούκης, βέβαια, ο οποίος δεν το ψήφισε κιόλας, έβαλε ένα θέμα πολύ μεγάλο. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε 4.230, πόσο ήταν, 4.200 προϋπολογισμό φωτισμό. Και στη συνέχεια ο πρώτος να δίνει 1.000.000 και ο δεύτερος να δίνει 1.800. Λοιπόν, υπάρχουν. Από εσάς δεν έχω την υποχρέωση, την απέτηση, θα το ξέρετε, γιατί είστε νέος αυτοδιοικητικός, αλλά έχω την απέτηση αυτοδιοικητικός που έχει κάνει και τον υποψήφιο δήμαρχο και έχει κάνει και αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, αυτό πρέπει να το ξέρει. Πώς προσδιορίζεται η τιμή ενός προϋπολογισμού? Προσδιορίζεται με την εξής μεθοδολογία. Ποιος είναι ή ποιοι είναι οι τελευταίοι διαγωνισμοί για τους οποίους έχουμε ομοειδές ή ταυτόσιμο αντικείμενο το οποίο αγοράστηκε, αυτή η τιμή υπολογίζεται με τα απρόβλεπτα συν 20%, πολλαπλασιάζεται με τα τεμάχια τα οποία παίρνεις και σου βγάζει το ποσό το οποίο είναι ο προϋπολογισμός. Αυτές λοιπόν οι τιμές οι οποίες υπήρχαν στην αγορά, και εγώ θέλω αυτό να εκτιμηθεί και από τους κυρίους εδώ, αλλά και από τους συμμετέχοντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι τιμές που είχαμε για αντίστοιχα έργα ηλεκτροφωτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας με τηλεματική, με τις απαιτήσεις δικές μας, ήταν της τάξης των 600 και 560 έως 610 ευρώ το τεμάχιο. Βάσει αυτού κάνεις τον πολλαπλασιασμό στα 6.000 φωτιστικά τα οποία θέλαμε εμείς και βγάζεις τα 4.300. Το ότι εμείς από τους τελευταίους διαγωνισμούς που έδωσαν αυτές τις αστρονομικές, ληστρικές για την τοπική αυτοδιοίκηση τιμές, πήγαμε στον πρώτο ο οποίος μας έδωσε 130 ευρώ το φωτιστικό και στο δεύτερο ο οποίος μας έδωσε 250. Και λέει, γιατί δεν βάζω το δεύτερο στην εικόνα? Γιατί αυτοί οι δύο έχουν δικαστική διαμάχη και μπορεί να μην μας προκύψει ο πρώτος και μας προκύψει ο δεύτερος. Αλλά και ο δεύτερος πάλι είναι κάτω από το μισό του τελευταίου διαγωνισμού που είχε γίνει. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Γιατί είναι κρίμα εμείς να πυροβολούμε τα πόδια μας. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι που πάνε στο Ταμείο Παρταθικών και Δανείων να δανειοδοτηθούν για αυτά τα έργα, ξέρετε τι σου λέει το Ταμείο Παρταθικών και Δανείων? Μπορούμε να σας χρηματοδοτήσουμε έως 20% πάνω από την τιμή που έβγαλε για τα φωτιστικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σοβαρά. Θα έλα την Παρασκευή μαζί μου στον πρόεδρο του Παρταθικών. 10:30 θα είμαι στον πρόεδρο του Παρταθικών. Έλα, πάμε παρέα. Γιατί δεν πάω στο κύριο? Το παραγραφικό μας δίνει καλύτερα επιτόκια. Ναι. Άσε τώρα, εκεί μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσομπάνη. Μητράκη. Ολοκληρώσατε, κύριε Δήμαρχε. Μην ξύνεσαι. Ολοκληρώσατε. Τελείωσα, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο.